ναι, αυτό χειροκροτούμε. Ναι, πραγματικά. Πώς έλεγε ο μεγάλος Χάρη Κλίν, σας αξίζω, φίλε. Αποθεώστε με, σας αξίζω. Εδώ είμαστε. Έλα, 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 για πάμε. Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό βατοσκοπορούχο πίπεδο, καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες, καμ του δόθε, πάμε και σήμερα για δύο ώρη. Ρωμάριο! Όχι, αυτό να πω άλλο. Ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Λάτε στην παρέα μας, πουλάκια μας, γιατί έχουμε και σήμερα ετοιμάσει ωραία πράγματα. Θα πούμε άλλα από αυτά που ετοιμάσαμε. Θα βγούμε στο κομματόδρομο, θα λασπώσουμε τα λαστικά μας, θα μοιράσουμε ωραία δωράκια, θα ακούσουμε τα ποταπά μας, θα ανοίξουμε γραμμούλες, θα μιλήσουμε όλοι μαζί, θα συζητήσουμε για μπαλίτσα και όχι μόνο. Έχω και επίσκεψη σήμερα στο στούντιο, θα έρθει η γιαγιά μου, είπε. Η γνωστή γιαγιά από τα μονόπρακτα, να πούμε, από τις ιστορίες. Λίγο πριν το ματς με το Βάζελο, νομίζω ότι. Την περιμένω, είπε θα έρθει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα δείξει. Ελπίζω όλοι εκεί πέρα έξω που είστε να είστε κάπου ζεστά. Δηλαδή, να μην είναι δαγκωτό το θέμα. Είναι λίγο δυσάρεστο όταν είσαι έξω στο κρύο και δεν μπορείς. Γι' αυτό και εμείς στις 16 Δεκεμβρίου, πέρα από την αιμοδοσία μας 13η τον αριθμό, θα μαζέψουμε και ρουχαλάκια. Δεν είναι ανάγκη να είναι μάρκα, φίρμα. Δεν είναι ανάγκη να είναι καινούργια. Αρκεί να δώσουν λίγο ζεστούλα στον κοσμάκι αυτό που το έχει ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν εκεί θα είμαστε να μαζέψουμε ρούχα και να τα δώσουμε στο φάρο του κόσμου. Εκεί στην ενορία του Αγίου Νεκταρίου, στο Δεντροπότομο, πραγματικά υπάρχει μεγάλη ανάγκη και οι ιερείς και οι εθελοντές κάνουν τα πάντα για να βοηθήσουν. 16 Δεκεμβρίου θα είμαστε έξω από τη θύρα 3 στο ναό της Τούμπας. Εκεί θα είμαστε, όξο. Μεγάλη γιορτή χθες, Αγίου Νικολάου. Θα συζητήσουμε γιατί υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο είναι και αυτό έχει πάει πλέον σε μια μυθική σφαίρα για το σύνθημα πάνω από τη θύρα 5. Θα συζητήσουμε γι' αυτό σε λίγο. Να πω ότι χορηγή πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, 50 χρόνια εμπειρία, ειδικά Sony τηλεοράσεις, νούμερο ένα όνομα αυτό το διάστημα στην Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό. Φυσικά δεν ξεχνάτε ότι το καλύτερο ψητοπολείο στην πόλη είναι το Όλα στα Όρθια, εκεί στην Κωνσταντινούπολος 37, στη Λεωφόρο Στρατού 18, 837 166, ο καλύτερος γύρος της πόλης είναι εκεί. Εννοείται για τα κορυφαία κρέατα, κοτονοστιμιές, κρεατογεύσεις, Άγγελος, όχι μόνο κρέατα, αλλά και οτιδήποτε έχει να κάνει με κοτόπουλο, κοτονοστιμιές, Άγγελος, στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου, 125, αλλά και κρεοπολείο Μιχάλης, που τώρα τόσα χρόνια τροφοδοτεί την εκπομπή, με τις σακούλες, με τα κρέατα που κληρώνουμε κάθε εβδομάδα, Μενελάου 29 στον Εύοσμο. Και οι δύο αυτοί που συνεργάζονται, μόνο το καλύτερο τσιτσί που βάλαμε και στα σποτάκια που σας αρέσουν, που είναι σχεδόν παρεκτρεπόμενα, πας μέχρι τη Βρισιά, τη χαιρετάς και φεύγεις. Πας μέχρι το Βινελί και λες να το πει, δεν υπάρχει περίπτωση. Κοψίδια, οι κρεοπόλες μου έχουν αρχή και τέλος αυτά που υπόσχονται. Δεν βρίζει κανένας. Τώρα, αν τα πονηρά μυαλά σχεδιάζουν, πάνε ένα βήμα, ανοίγουν την πόρτα και μπαίνουν μέσα, δεν είναι, φίλε. Δεν θεωρείται. Πάω μέχρι εκεί και φεύγω. Θα μου πεις, πας όμως μέχρι εκεί. Πάω, εντάξει, τι να κάνω. Είσαι αυτό που βλέπει την ωραία γυναίκα. Το ότι τη βλέπει την ωραία γυναίκα και μπορεί να την ωραίγεται κιόλας και να φτιάχνει πράγματα με το μυαλό του, δεν σημαίνει ότι έχει κάνει και απιστία. Βέβαια, νοερά μπορεί να έχει κάνει. Θεωρείται. Αλλά δεν είναι κολάσιμο, ρε παιδί μου, όπως το λένε. Ας το κρατήσει και τον εαυτό του. Ξέρω εγώ. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξεχνάτε επίσης για οτιδήποτε θέλετε για το κινητό, για το τάμπλετ, για το λάπτοπ σας, Στούκι Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 25. Είναι κοντά μας, 2311-243-111. Και οτιδήποτε από ανταλλακτικά, από σέρβις, κορυφαίος. Νούμερο ένα για το κινητό, για το λάπτοπ, για το τάμπλετ σας κτλ. Ναι, ήρθε, έλα. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Ήρθα. Ήρθα να κάτσω. Έλα. Κάτσε γιαγιά, κάτσε. Έτσι να κάτσω. Α, εδώ είσαι, μέσα. Εδώ γιαγιά,
Εντάξει, εδώ είναι το στούντιο. Αυτά! Τι αυγουλωθήκες αυτοί στον τοίχο! Σας φέρνουν κανένα αυγουλάκι! Φρέσκο! Γιαγιά δεν είναι αυγουλωθήκες αυτές. Αυτά είναι για την... για τη μόνωση. Για τη μόνωση! Για τη μόνωση, γιαγιά, είναι... Άμα δεν μου λες, άμα έχει παρέα! Πάλι για τη μόνωση είναι! Έχει με άλλους άμα είσαι! Πάλι μόνος είναι. Ναι, αλλά πώς γίνεται να είναι μόνος αφού είναι κι άλλοι. Δεν είναι γιαγιά τώρα, άστα τρογοπαίγνια. Πες μου, τι χαρά είναι αυτή σήμερα να έρθει στο στούντιο. Ένα όλο στα ηχητικά με βάζει. Εκεί θα έρθει εσύ στο σπίτι. Ήρθα εγώ στο δικό σου σπίτι, στο σπίτι. Στο δικό σου. Καλά έκανες γιαγιά. Να κεράσουμε κάτι, ένα φέψιμα, ένα σκαλάκι. Ένα φρέντο καπουτσίνο με δυο ζαχαρίνες. Λάτε. Λάτε. Ναι. Εγώ κι εγώ έτσι λέω, όταν βγαίνω εκεί στο χωριό και βγαίνω με τις φιλενάδες να μιλήσουμε για το My Style Rocks. Αυτό λέω, ελάτε βρε, ελάτε, από εκεί βγήκε το ελάτε, από το ελάτε. Άσε αυτά γιαγιά, πες τώρα τι βλέπεις εδώ πέρα, να... τι να δω, κατάπας, κατάπας, καλά το πας, το γύρισες το κουμπί καριόλι. Εντάξει ρε γιαγιά, γιατί βρίζεις τώρα δηλαδή πρωί πρωί. Έλα βρε, αγευτικά του είπα, παραξηγήθηκες, άιντε. Βλέπεις να το γύρισα, γιαγιά. Να σου πω τώρα που πέσει με τον πλατανόφιλο. Α, και εκεί σε βλέπω μια χαρά και δυνατό. Δεν θα έχεις πρόβλημα με αυτούς. Βλέπω, το γύρισες, λέω το πράγμα. Όταν εννοείς, γιαγιά, το γύρισα. Πες λίγο, πες λίγο. Ένα φρέντο καπουτσίνο με δύο ζαχαρίνες λάτε. Στη γιαγιά. Να μην αργήσει, πέφτωνα. Δεν ξέρουμε πόσους χρόνους μας μένει. Τι λες ρε γιαγιά τώρα, σε βλέπω θαλερή, σε βλέπω... Τι... Ναι, θα πάω εκεί στο Voice, να γυρίσω την καρέκλα τους. Ο Μαραβέγιας, ένας Κωστής αυτός και ένας εσύ. Κωστής, τι πάει να πει Κωστής. Γιατί σε πειράζει αυτό, θα σου κωστείς τίποτα το όνομά μου. Α, ήρθες φτιαγμένη για μανούρα. Λοιπόν, θα σου πω τι βλέπω εγώ, τι ξέρω εγώ, είσαι και κολλάφαρδος. Γιατί ρε γιαγιά, ρε, κάτσε ρε γιαγιά, τώρα έτσι κατευθείαν κάτσε επίθεση, βλέπεις εγώ πάω μαλακά, μαλακά σε πάω με το σύσκημα το σας ευγενέστατος. Όχι λέω, ευτυχώς σε ξάδι που τραυματίσει ο Κατρουλί. Όχι Κατρουλί ρε γιαγιά, ο Καντουρί. Αυτός ο Κατρουλί. Ο Καντουρί ρε γιαγιά. Σε στέλνουν και μηνύματα. Γιατί, και τι εδώ δεν έχω εγώ. Ε, τι είμαι, φιδιαλούζουμε, τι ζήκε πεταλώνουμε. Σε καγκουρό φοράμε επικαλαμίδες. Πες γιαγιά τώρα, πες λίγο. Να, τραυματίζει και αυτός ο Καντουρί. Καλός, δεν τον έχουμε δει ακόμα. Πού έπαιγε αυτός. Στην Νάπολη. Στην Νεάπολη. Και γιατί δεν έπαιγε στη Σταυρούπολη. Δυτικές συνοικίες. Δικά μας παιδιά είναι και όλοι. Όχι στην Νάπολη, όχι στην Νεάπολη γιαγιά, στην Νάπολη. Ναι, στην Νάπολη. Στην Νάπολη του Μαραντόνα. Α, έπαιζε ο Μαραντόνα στη Σταυρούπολη. Όχι ρε γιαγιά, μην μπερδεύεσαι να πούμε. Στην Νάπολη την Ιταλική! Α, στην Ιταλική! Εδώ όμως δεν έχω δει ακόμα, ρε παιδί μου. Ενώ άλλος ο Lakers! Ποιος? Ο Lakers! Ο Lakers! Αυτό ο παιδί μου, αυτό ο αυτό το πιτσιρίκι, το παρά είναι όντως αμούστακος! Το κόψε το μουστάκι, ποντικό ουρά! Ο Λιμνιός! Ο Λιμνιός! Ο Lakers! Ε, Λόβερ δεν έχεις, Μίτσιγκαν, Κέμπριτζ! Το Λιμνιό το λες Lakers. Έτσι δεν είναι γίνει. Ε, βλέπεις, θα βάλουμε μια ξενική Ασάνς. Εσάνς. Ασάνς, εσάνς αυτά. Τώρα, τι με σε ενδιαφέρει. Βρήκες και καλό τέρμα. Βρήκα, για. Και μου λες, αυτός, αυτούνουνα, με το μαλλί, το ξαθώ. Αυτό το παιδί. Το λένε Πασχαλάκι. Ναι, γιαγιά. Παίζει και τα Χριστούγεννα. Ε, παίζει, γιαγιά, τι δεν παίζει. Και γιατί το λένε Πασχαλάκι. Πώς ήθελε να το λένε, ρε γιαγιά, δηλαδή. Ε, να αλλάζει το όνομά του ανάλογα με την εποχή, να το λένε Χριστουγεννάκι. Ναι, αλλά Χριστούγεννα είναι βασικός. Δεν μας ενδιαφέρει, ρε γιαγιά, τώρα. Καλό τέρμα, ψηλό παλικάρι. Ωραίος είναι. Θα τρώει το σίδερο. Ο άλλος εκεί, ο Μισοπλέμονος. Ο ποιος? Ο Μισοπλέμονος. Αυτός, και αυτό, εκείνο, αυτός με τη σκατσέρα, τη φανέλα, αριστερά. Με τη σκακέρα τη φανέλα, ο Κροάτης. Ο Κροάτης! Τι είπε, έχω πίεση! Άμε εμείς να δεις πίεση που έχουμε. Και σαλοσπύρ και τα πάντα παίρνω. Να πάρει χάπια άμα έχει πίεση. Και χολυστερίνη έχω και τριγλυκερί
γονίδια και καταράκτη στα δυο μάτια και λίμνες στο αριστερό και βροχοκέλη και πλατυποδία έχω. Αυτός έχει πίεση, με μια πίεση φεύγεις έτσι από τον ΠΑΟΚ. Είναι ψηλο... είναι λίγο χέστης. Έλα ρε γιαγιά, μίλα πιο καλά τώρα, δηλαδή μη με αναγκάσεις να σε διώξω από το στούντιο. Έχεις ένα... ξέρω ότι έχω δίκιο. Άσε με να σου πω τώρα. Δεν είναι σου. Δεν με αφήνεις όμως να ολοκληρώσω. Δεν σε αφήνω να ολοκληρώσω γιατί δεν γίνεται. Τώρα πρέπει να κάνουμε το διάλογο. Καλά, μη μου λευριάτης. Δεν θέλω πουνάτσι μου. Ανέβουν τα ζαχαρά σου. Τα ζαχαρά μου γιατί τα ανεβάζουν άλλα πράγματα. Πώς ξέρω και ο ΠΑΟΚ. Πες και ένα ρόλο ΠΑΟΚ. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι οι καψούρες. Και μου λες αυτό το νεύει η Ερήνια. Δεν το ταΐζει κανένας ο πουλάκι μου. Στεγνός γύρισε, τον έβλεπα προχθές, έχουν μπει μέσα τα μαγκουλάτ. Γιατί ένας λίγο να τον δώσει. Εγώ θυμάμαι όταν έφυγε από εμάς, τότε που είχε τυχαίνει τη λασποτήρα. Είχε και τα μαγκουλάτ του και τις κυλίτσες του και τα κολαράκια του. Τώρα είναι παιδί μου στεγνός τέλειος. Έτσι πρέπει να είναι γιαγιά τώρα, δηλαδή ο ποδοσφαιριστής προλάβει να παίξει με το Βαζελάκι. Το παλεύουμε γιαγιά. Να δούμε. Το παλεύουμε. Δεν μου λες. Τώρα η Τούμπα θα είναι πάλι γεμάτη. Θα είναι γιαγιά η Τούμπα. Τώρα θα είναι καζάνι. Χθες πέρασε και από την Τούμπα. Εκεί από τη Διογέννους. Ανέφερα. Και είδα κόσμο ουρές. Μες στο κρύο περίμενε ο κόσμος. Κωστάκι. Το ξέρω γιαγιά. Πόσους μήνες έχουμε να παίξουμε εκεί. Αφού μας βάλανε 7 μήνες να πούμε τιμωρία. 7 αγωνιστικές, 15 μήνες. Από πέρσι έχουμε να παίξουμε. Και τώρα έρχεται αυτός, ο του Ολυμπιακού. Όχι του Ολυμπιακού, του Παραθηναϊκού. Άσε βρε που σου λέω τώρα, ξέρω εγώ τώρα. Εγώ λέω ότι το Ολυμπιακό έχει βγει και πες ότι δεν είναι. Αυτός ο φίλος του, ο φίλος του Αλουνού. Με τις 7 κοιλιάς και τα 4 μάγουλα και τα προγούλια. Αυτός, ναι, αυτός έρχεται τώρα. Μας έκανε το φίλο. Αυτός. Και πήρε τον πρωταθλητή και το... και το γάβρο. Αχ, μαν έκλεισε και ο γάβρος. Αι! Στη φορά! Οι με! Έλα, γιαγιά, μη στεναχωρήσεις. Δεν θέλω να μου ουσυχίζεσαι. Οι με, στη φορά, φεύ, παπέ! Ουί! Χάσαμε το όργανο! Εντάξει, γιαγιά, έχει και άλλες εφημερίδες που είναι φύλλα προσκύμενες στο Ολυμπιακό. Είναι οι φανερές και είναι και οι κρυφές τελευταία. Ξέρω. Εκτός από τα νίτσες. Αυτές που αυτοπέζουνε αντικειμενικέ για μετά χλάτς. Γίνανε τα κύμη όλοι μεταξύ τους. Εντάξει και τώρα δεν θέλω. Λοιπόν, σε αφήνω να κάνεις σε καμιά εκπομπή. Ωραία τα είπες εδώ πέρα, πάω βλέγγενο έξω να... βγαίνω έξω να πιω το καφεδάκι μου. Γιαγιά μου αρέσει που τα λες έξω από τα δόντια. Αφού δεν έχω. Για καταλαβαίνω. Γιαγιά, εχθές που πέρασες έξω από την Τούμπα, τον κόσμο τον άκουσες? Εγώ βρε, 100 χρόνια τον ακούω τον κόσμο βρε, 100 χρόνια, εσύ τον ακούς? Άκου γιαγιά, άκου γιαγιά, αυτό θα γίνει την Κυριακή, άκουσε το. Έτσι, έχω τρέλα, έχω. Ουρές έκανε ο κόσμος χθες. Ουρές. Και η Τούμπα θα είναι καζάνι. Χαιρετώ το Σύνταγμα και το Πασαλιμάνι που λέει και το γνωστό σύνθημα. Γεια σου γιαγιά. Γεια σου. Γεια σου δε μόμινα. Και ελεύθερο γιαγιά. Η γριά κότα λέει το ζουμί. Ρε φίλε λέει τα γαμί που θέλουμε. Δεν θέλουμε να πάμε λίγο τόσο. Εδώ είμαστε. Έχουμε ψυχολογία. Έχουμε ενέργεια. Έχουμε προπάντων έτοιμα τα πάντα για το μάτς Κυριακής. Όλες τις αισθήσεις. Ακοή, γεύση, όσφρηση, όραση, τα πάντα, τι θέλετε, όλα. Και οι φλέβες τσιτωμένες στο λαιμό. Ξεκάθαρα, σας το λέμε. Δεν είπα τι θα κληρώσουμε σήμερα.
Κληρώνουμε σήμερα λοιπόν, ή να το μην το κάνουμε με κλήρωση. Όχι φίλε, σήμερα θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση. Λέμε τώρα. Σήμερα θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση για τραπέζια στη Λαδόκολα. Εδώ είμαστε, έλεγα για το σύνθημα, αλλά μπήκε η γιαγιά και είναι η πρώτη επίσκεψη που κάνει στο στούντιο. Αυτό με τις αυγουλοθήκες πρέπει να το δούμε φίλε πάντως. Λες να μας φέρει κανένα αυγό. Εκεί, εκεί ναι, από εκεί θα το βγεις στον καφέ. Κανονικά, μεγάλη μορφή γιαγιά φίλε, μεγάλη μορφή. Πάνω λοιπόν από τη θύρα 5, πριν μπούμε στα πιο αγωνιστικά, υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια, έχω την εντύπωση γιατί περνώντας για να πάω την κόρη στο κολυμβητήριο και πέρσι και πρόπερσι, δεν το έχω δει, πρέπει να το έχουν βάψει εδώ και καιρό. Όμως, για πάρα πολύ κόσμο, για πολλά χρόνια, το σύνθημα «Νίκο Μπίμπιπ την έφυγε γιατί χανόμαστε» ήτανε περίπου εφάμιλο μιας ιστορίας, μιας περίοδου πολύ πιο χαλαρής, πολύ πιο αγνής, πολύ πιο με κατάμεστα γήπεδα φυσικά, άλλες δεκαετίες. Και εδώ τώρα είναι το δικό μας καθήκον να σκύψουμε πάνω από αυτή την ατάκα. Α, την έγραψε άντρας ή την έγραψε γυναίκα? Είναι το πρώτο ερώτημα το οποίο στροβιλίζει μέσα στο μυαλό, παίζει ένα 4-3-3 και δεν μας αφήνει να ερεμήσουμε. Δηλαδή, πήγαν οι φίλοι του που τους είχε πρίξει «Γουστάρω την Έφη» και «Αμάνι Έφη» και τα λοιπά. Μαζευόντουσαν στους σύνδεσμους να πούν καμιά κουβέντα για τον ΠΑΟΚ ή πήγαινα στο γήπεδο, άλλος σαν μου ξεφυζούσε. Ρε φίλε, τι γίνεται? Να, έχω καψούρα με την Έφη και δεν μου κάθεται η Έφη και την θέλω και την αγαπώ ή ξέρω εγώ οτιδήποτε. Μάλλον δεν λέει παντρέψου. Λέει μπίμπιπ την. Άρα μάλλον ο άνθρωπος την είχε βάλει στο στόχαστρο, δεν υπήρχε συνέστημα. Μόνο να την γλεντήσει ήθελε. Αναγκάστηκε λοιπόν κάποιος από την παρέα, πραγματικά ήρθε στο αμήν και του γράφει σύνθημα πάνω από τη θύρα 5, ότι Νίκο μπίμπιπεσε την Έφη γιατί χανόμαστε. Και μάλιστα η προστακτική όπως το γράμμα, α, β, γ. Έτσι, δηλαδή ξεκάθαρος. Όχι προσπάθησε, όχι κοίταρε παιδί μου να την αυτό, αλλά... έτσι, ξεκάθαρο. Άντε, γιατί πραγματικά, γιατί χανόμαστε ρε φίλε. Τώρα, το χανόμαστε είναι ότι δεν πατάς πια γιατί την κυνηγάς και χαθήκαμε. Χανόμαστε ρε φίλε, πού είσαι ρε φίλε, χαθήκαμε να πούμε. Απλά είναι σε άλλη μορφή, σε άλλο χρόνο το ρήμα. Μπίπιπ, γιατί χαθήκαμε ίσως. Η Βίτα το έγραψε μία φίλη της, Έφης, που της είχε φάει τα αυτιά, «Γουστάρω τον Νίκο». Και τον Νίκο θέλω και δεν μπορώ άλλο και έχω τρελαθεί με αυτό που παουξάκι και έχω φάει καψούρα και έχω αυτά και... και σκαρφάλωσε η Παουξού και έγραψε «Νίκο, μπίμπιπ την Έφη επιτέλους γιατί χανόμαστε να πούμε, δεν γίνεται». Εκτός και αν η ίδια η Έφη, και εδώ κυρίες και κύριοι υπάρχει μία παράμετρος που δίνει μία τελείως διαφορετική αντίληψη στο θέμα. Από μια τελείως διαφορετική οπτική γωνία. Η ίδια η Έφη μήπως ανέβηκε και έγραψε «Νίκο μπίμπιπ την Έφη» και καλά ότι είναι ο 542 στέλνει το μήνυμα, αλλά είναι ο ίδιος που έχει στείλει το 784 και τα λοιπά με ψευδόνυμο. Και σου λέει μήπως άμα το δει γραμμένο στη θύρα 5 του κινήσω μέσα του κάποια άρματα που είναι κολλημένα στη λάσπη, μήπως πάρει μπρος ο μηχανισμός. Μήπως το δει αλλιώς, μήπως το εκτιμήσει άμα το δει εκεί γραμμένο, γιατί το γράφουμε παντού να πούμε. Κινητά δεν υπήρχαν τότε φυσικά. Και έτσι φίλε ήρθε αυτό το σύνθημα και σφράγισε μια ολόκληρη εποχή. Δεν μάθαμε ποτέ ποιος Νίκος είναι. Θα μου πεις αν ρωτούσαμε σήμερα ποιος Νίκος είναι. Αυτός! 1-0. Ξεκάθαρη είναι η απάντηση. Ποιος Νίκος είναι? Ποια ήταν η Έφη? Ο Νίκος τα είχε με την Έφη και δεν έκανε αυτό που έπρεπε? Η Έφη τον γούσταρα, αλλά ο Νίκος δεν ήθελε να κινήσει, να πούμε, το αλέτρι. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε. Και δεν θα μάθουμε ποτέ, κυρίες και κύριοι. Σήμερα, σαν άλλη Βίκη Χατζηβασιλείου, θέλω να φύγει ο τείχος. Και αν υπάρχει κάποιος εκεί πέρα έξω, που γνωρίζει για ποια Έφη ήταν αυτό, που γνωρίζει ποιος Νίκος ήταν,
Ναι, τον καλούμε να βγει. Άμπερε, άμπελε λέει. Πώς λέει ο άλλος, πετυχαίτη να πούμε. Ο Τσουκαλάς. Αμπελελέ. Ο Αμπελελέ, φίλε. Δεν είναι Νιγηριανός center for. Ε, ο Μαχαμαντού Αμπελελέ που έχει έρθει. Ε, ξάδερφος του Ρασίτ Γιακινή, ο οποίος Γιακινή ξεκίνησε όταν ήταν στο Μουντιάλ της Αμερικής. Ξεκίνησε, πήγε στα δίχτυα αυτά και τα λοιπά. Ναι, ξεκίνησε από εκεί ο Ολυμπιακός αποκτά τον 30χρονο Ρασίτ Γιακινή. Ήρθε εδώ πέρα, α, αυτά αποθέωση έτσι αλλιώς τώρα τάρου και τα λοιπά. Βέβαια μιλάμε για ημίπαλτο με γουνίτσα και ντούμπλεφας, δηλαδή το φορούσε και το μέσα έξω. Με γούνα, φίλε, η οποία πρέπει να έχει θανατώσει τουλάχιστον ένα κοπάδι. Μιλάμε για τέτοιο παλτό. Και όσο περνούσε ο χρόνος, τον πρώτο μήνα ο 31χρονος πρόλαβε, δηλαδή μήπως είχε γενέθλια και τον πιάσαμε στο μετέχνιο, όχι. Το δεύτερο μήνα ο 32χρονος, μέσα στο εξάμεινο που τον έδιωξε κακή κακός ο Γαύρος, πρόφτασε να είναι 36χρονος. Πώς το λέει το τραγούδι? Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Ας εύχομαι, το λέει μετά, ο τελευταίος χορός, δικό σας, άμα ξέρει ο τραγουδιστής, λέει δικό σας. Λέω, νάτος, νάτος, δασκαλάκης δεν υπάρχει παιδιά, για γενετική, για τραγούδι, για στατιστικά ΠΑΟΚ, για μαγειρική, για οτιδήποτε, δεν υπάρχει, ας πεθαίνω μαγκαλιά πριν τελειώσει, λέει, αγόρι μου. Μας στέλνουν μηνύματα οι φίλοι μας από το Ανόβερο. Αγόρι μου, Χριστάρα αδερφέ μου, Τσίκο. Τεράστια. Κωστή, η Έφη Θόδη ήταν. Γουστάρεις. Η Έφη Θόδη. Δεν θεωρώ ότι ήταν η Έφη Θόδη. Τσουκνίδα παρεκτρέπεσαι. Δεν νομίζω ότι ήταν η Έφη Θόδη, φίλε. Δεν νομίζω. Δηλαδή τόσο ταβαντούρι για την Έφη Θόδη. Έχω την αίσθηση πως όχι. Λοιπόν. Είσαι για δέση μου. Γεια σου Χριστάρα μου. Γεια σου αδερφέ μου. Μην το διαβάσεις αυτό λέει. Μάλιστα. Κοίταξε πόσο γρήγορα. Βρήκαμε άνθρωπο που ήταν δίπλα όταν έγραφα το σύνθημα με σπρέι. Φιλέ. Δεν υπάρχει. Αν είναι όντως αλήθεια, αν είναι όντως αλήθεια, φίλε, να φύγει ο τείχος. Δάκρυα τρέχουν. Σωτήρη Δασκαλάτση! Εσύ που είσαι την Κωστολίτσα, μου ρε. Θέλω να μου πεις, αν γνωρίζεις για το σύνθημα. Το έχεις δει, φίλε, και εσύ, φίλε, έχεις πάει άπειρες φορές στην Τούμπα. Αγόρι μου, αγόρι μου. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε ότι για οτιδήποτε θέλετε για το αυτοκίνητό σας, αξεσουάρ νούμερο ένα στην πόλη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λέγεται ότι περνώντας για να πάει με το ξύλινο άλογο Οδυσσέα στην Τρία, σταμάτησε εκεί, λέει, ψ, ρε γίγαντα, βγήκε ο Δαμιανός, λέει, τι γίνεται, καλά, αλυσίδα έχεις, φίλε, φυσικά έχω. Τι αμάξι είναι αυτό, ρε φίλε, λέει, ένα καινούργια τεχνολογία. Βλέπω έχει έναν ύπο φορολογήσιμο. Του βάλε αλυσίδες, από τότε είναι. Auto Care, λαμπράκι, 33. Όταν μπαίνει γκολ στην Τούμπα το ακούνε πριν το πει το ραδιόφωνο, έτσι. Αυτά είναι, φίλοι. Και το πατρικό μου το ίδιο. Το ακούγαμε πριν, πιτσιρικάδες. Λαμπράκι 33, τηλέφωνο 932-281. Και χιονοαλυσίδες και χιονοκουβέρτες και Spike Spider είναι αυτά που πάνε σαν αράχνη και κολλάνε πάνω στη ρόδα για να μην μπλέκεστε με φακαντόρο. Έτσι και τρακ, σύστημα αντιολουστητικό και κουκούλες αυτοκινήτων και καλύματα και γεωλοκαθαριστήρες και τεμπέληδες έχει εκεί για το χέρι. Θέλω να ξέρω υπέροχους με θήκη μέσα και τα λοιπά. Έτσι. Θέλω να ξέρω ποιος είναι αυτός ένα μηδέν, ο εγκέφαλος που σκέφτηκε να ονομάσει αυτό που ακουμπάμε στο αυτοκίνητο το χέρι στις ταχύτητες να το ονομάσει τεμπέλη. Θέλω να το γνωρίσω, φίλε. Δεν έχει τρομερό ήθος. Αυτό που το σκέφτηκε. Τρομερό ήθος. Auto Care, λαμπράκι 33. Ευχαριστώ τους φίλους μας που στέλνουν μηνύματα στο κινητό. Χαχαχά, χαχαχά, χαχαχά. Έτσι είμαστε, φίλε. Τι? Όχι, όχι, όχι. Ναι, ναι. Εσύ τεμπέλη τι? Άλλο, αυτό δεν ξέρω πώς λέγεται.
Το ματσούκι που γυρίζει στο τιμόνι, όχι, τεμπέλης είναι αυτό που ακουμπά στο χέρι. Ναι, ναι, έτσι είναι, ναι. Ε? Όχι, όχι, έχω βάλει και στο αδερφό μου το αυτοκίνητο βάλαμε. Ναι, είναι κανονικά, φίλε, είναι. Μπαίνει πίσω από τις ταχύτητες για να κουμπάς τον αγκώνα, ρε παιδί μου. Σε κάποια αυτοκίνητα είναι μανίσιο. Έτσι, όπως σε κάποιες κοπέλες, το στήθος είναι μανίσιο, δεν είναι ψεύτικο. Είναι μανίσια. Σε κάποιες άλλες είναι μετά, είναι της τεχνολογίας, θα πούμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα, δώσ' του, ζου μου, σου λέμε και κάθε πίκρα και εμέ! Ανοίγουμε γραμμές, να μιλήσουμε αντάμα, να λαλήσετε, να κάνετε παραγγελίες, να πείτε τα ανέκδοτά σας, να μας πείτε τι γουστάρετε, τον γλυκόλογο, τον πινελικόλογο. Άλλο έπρεπε να λέτε το κομμάτι, αλλά το άλλαξε σε αμαρτίες όπως καταλαβαίνετε. Από αυτές που... Και υποφέρεις λάθη καλά και σφαλμάτα πολλά. Γεια σου Δημάκη, γεια σου Μάκη Δημάκη, γεια σου αδερφούλη. Εδώ είμαστε, 2310-287-888. Τηλεφωνείτε και λέμε τα δικά μας. Χαίρομαι πολύ που σας άρεσε η γιαγιάκα. Θέλουμε να έχουμε καλή διάθεση γενικώς. Ξέρετε, δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Το καταλαβαίνετε. Αλλά, okay. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526 για οτιδήποτε θέλετε. Σήμερα θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση σε 9.30 για 4 τραπέζια στη Λαδόκορα. Τα έχω συγκεντρωμένα. Να πω ότι δεν γίνεται αυτό που είχε ζητήσει ο άλλος φίλος την άλλη φορά. Έχω κερδίσει 4 φορές διαφορετικά τραπέζια να τα ενώσω να κάνω αρεβόνα. Δεν γίνεται να γίνει αραβόνας. Δεν γίνεται. Πάμε στις γραμμές 2310-287-888, να μιλήσουμε, να πείτε αυτό που θέλετε, αυτό που γουστάρετε. Πλησιάζει το μάτς, ειδικά έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτό το διάστημα θα πρέπει να φάει πολλά γκολ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα μπούμε και θα τον υποτιμήσουμε. Ότι θα μπούμε και ότι μόνο με τη φανέλα, επειδή αυτή είναι σε κακή κατάσταση. Σε καμία περίπτωση. Ιδιαίτερη υπομονή στην εξέδρα που θα είναι γεμάτη ο κόσμος. Φυσικά θα έχει sold out, τη εισιτήρια δεν δίνουμε. Σήμερα δώσαμε μέχρι και εχθές. Το πιστεύουμε, η ομάδα να μπει, να μην φοβηθούν τίποτα, να πάρουν από τον κόσμο ενέργεια, να πάρουν τρέλα από τον κόσμο, να πάρουν πάθος. Αυτό περιμένουμε, αυτό ζητάμε. Και όλα τα άλλα μετά θα τα βρούμε. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε μετά από τον τρόπο. Ούτε μπαίνουμε σε συστήματα, ούτε θα πούμε στον προπονητή τι θα κάνει, ξέρει αυτός. Ελπίζουμε να διδάχτηκε από το μάτς της Ξάνθης, να καταλάβει ποιοι πρέπει να μπουν, ποιοι πρέπει να παίξουν. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Σίγουρα θα έχει sold out, όπως φαίνεται, δεν θα υπάρχει ούτε ένα αδειοκάθισμα. Είναι τέτοια του κόσμου η κάψα. Εγώ πιστεύω ότι και με τον πιο μικρό αντίπαλο να παίζαμε, πάλι θα είχε πάρα πολύ κόσμο, γιατί είναι πολλές οι εβδομάδες, είναι πολλοί οι μήνες που έχουμε να πατήσουμε στον ναό. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σήμερα σε φταί. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλησπέρα, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Και τελευταία. Αλήθεια, να κλείσω. Όχι ρε φίλε, όχι. Απλά το έχω να πούμε χούι. Είσαι ο. Είμαι Νίκος, είμαι Παοξάκη από Φλόρινα. Νικολάκη μου, να χαίρεσαι τη γιορτή σου για χθες. Ευχαριστώ πολύ. Το γλέντισες. Το γλέδισα, λέει. Μπράβο. Τσιπουράκια και τα λοιπά, κατάσταση με φίλους. Κρασάκι. Βεβαίως, γιατί όχι. Είχατε πόσους βαθμούς στην Φλόρινα? Σίγουρα παίζαμε minus. Minus, όχι ρε φίλε. Με μείον μπροστά, έτσι. Μάλιστα. Ναι, εμείς όταν άμα είναι σύν είναι καλοκαίρι για μας. Ναι, ρε, το ξέρω. Βγαίνετε με τα βαταρχοπέδιλα. Το ξέρω, έχω περάσει από εκεί, φίλε, είναι και είναι το κρύο δύσκολο. Για πες αγοράκι μου, για πες, τι θες να πεις. Λοιπόν, μια και γιόρτασα χθες και είμαι Σαββατογεννημένος, η πρόβλεψη είναι τρίμπαλο μεθαύριο. Τα αγόρι μου. Ναι. Μπράβο. Και θέλω να σε διορθώσω για έναν Νιγηριανό επιθετικό που είπες εκεί πέρα, δεν περίμενα τέτοιο λάθος από σένα. Για το Ρασίτ για κοινή. Τι? Ναι. Ναι. Για τι? Τον Αμπελελέ που είπες, σύμφωνα με τον κόκκινο Αϊνστάιν. Ναι. Ο σωστός Νιγηριανός είναι Αμπέλαλε. Αμπέλαλε, έχεις δίκιο. Αμπέλαλε, αυτός είναι. Εγώ ξέρω, είπα τον Αμπελελέ που είναι ο Αμπελελέ του Χαραλάμπους, ναι. Που είναι εξάδελφος του Αμπελελέ του Σάβα είναι. Αυτός είναι του Στράτου, ο Αμπελαλέ. Καλημέρα. Να σε καλά, γεια σου Νικόλα. Γεια σου Νικόλα. Έτσι, να παίρνετε και καινούργοι. Δεν έχουμε, μη φοβάστε τίποτα. Εδώ τα λέμε σαν είμαστε μια μεγάλη παρέα, τεράστια. Και τα παιδιά από το εξωτερικό.
Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα σας. Έτσι, θέλω να καθαρίζει λαιμό. Ένα-δύο. Όχι, ρε φίλε. Πάμε σε άλλες, πάμε σε άλλες οκτάβες, φίλε. Πες πολύ. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Πάλι κάνουμε να πάρουμε. Εννοείται, ρε φίλε. Πρώτη-πρώτη. Λοιπόν, στο έχω ξαναπεί πριν 2-3 μήνες όταν άλλαξε σταθμό. Ναι. Party FM. Ναι. Έτσι λέγεται ο σταθμός του Έψιλον. Θυμάσαι που είπες χθες ότι δεν έχει κανάλι στο ραδιόφωνο. Ότι δεν έχει πάρει ακόμα ραδιόφωνο. Έχει. Party FM λέγεται στους 94. Εδώ και 2,5-3 μήνες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Party. Του λέγανε party την τηλεόραση. Party. Party. Πρόεδρε, party ρε την παιχτούρα το Βιερίνια. Party. Από εκεί βγήκε. Κωστή. Ναι. Έλα, γόρι μου. Δεν πρέπει να μας ενημερώσεις τι κάνανε. Βεβαίως. Οι γάβροι. Βεβαίως. Τη Γιουβέντους έξω από το γήπεδο. Βεβαιότατα. Θα είναι μεγάλη τιμωρία. Βγήκαν φωτογραφίες. Είδατε εσύ τι κουκουλίτσα. Σκεφτείτε αντίστοιχο πράγμα να γινόταν έξω από την Τούμπα σε φιλοξενούμενους οπαδούς. Θα τον βαρούσα. Φιωρεντίνα. Βρες οποιονδήποτε έχω. Σου λέω εγώ, σου λέω την ηλεκτροπούτε, ρε. Δεν έχει σημασία. Γιατί παίξανε με κίτρινα η Γιουβέντους. Γιατί παίξανε με κίτρινα. Ναι. Για να μην τρομάξουν με τα σπρώμαυρα και τους ερεθίσουν γι' αυτό, τι. Αυτό το πάθαν πριν μπουνε. Ναι. Το ήξεραν γι' αυτό. Μόνο στην ιδέα. Για πες. Γιατί τους κλέψανε τα ρούχα, ρε φίλε. Α, σοβαρά μιλάς. Αφού επιτέθηκαν στα λεωφορεία, τους κατέστρεψαν τα λεωφορεία. Να τις κάνουν τι τις ασπρώμαυρες φανέλες. Το μίσος τους εκεί πάει. Ξέραν ότι θα χάσουν, σε λέει πάθα. Για να εξοικειωθούν, φίλε, πριν πας αυτό, για να νιώθεις μετά λίγο πιο οικειότητα, Γιατί εδώ που θα έρθουνε. Θα είναι. Δεν μπορώ να πω τώρα, είναι πρωί και η ανατροφή μου δεν μπορεί. Με τις φανέλες του Αστέρα Τρίπολης παίξανε. Του Αστέρα Τρίπολης, που δεν είναι και αυτές κίτρινες αυτό το κίτρινο. Αυτό το... Λίγο μπλε και κίτρινο. Λίγο μπλε. Λίγο μπλε. Μπλε και κίτρινο. Μάλιστα. Λοιπόν, μάγκες, μπείτε μέσα την Κυριακή και τελειώστε τους. Από τελειώστε τους. Μου επιτρέψεις να βάλω τρία γραμματάκια. Εγώ είμαι λίγο πιο κακός. Τελειώστε τους. Ξέρω τι λέω. Ή απλά 15 παραπάνω έχουν χειρότερο απ' όλα. Και από το αποτελειώστε τους και το τελειώστε τους. Και τα παιδάκια τα δικά μας τα... Μπείτε μέσα και απλά τελειώστε. Τα παιδιά που δώσαν ύφος και στη Σμύρνη και στη Ξάνθη, γιατί ήμουν εκεί πέρα, θα κάνουν ακριβώς το ίδιο. Έτσι. Μόνο έτσι. Για την ομάδα έτσι, μας. Αφήστε τους άλλους να τα σπάνε. Έτσι, αγόρι μου, έτσι. Φιλιά, γεια σου, Άκη. Καλημέρα. Πάμε επόμενος. Καλημέρα σας. 2310-287-888, παρακαλώ. Ναι. Μας έχεις πρίξει να λες το 2310 και να λες και το νούμερο του. Φτάνει και. Εντάξει, ξέρεις τι, έρχονται μηνύματα όμως, γιατί δεν λες το τηλέφωνο, το πιστεύεις. Εμάν, τι να κάνω δηλαδή. Και να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Ωραία το είπε ο αγαπητός ο φίλος ο Άγγης. Ναι. Έτσι θέλει προσοχή από την κερκίδα, από όλες τις κερκίδες. Και δεν θέλει λύπηση αυτούς καθόλου. Καθόλου. Τι λύπηση, όπως καλά, πατάς καλά, μια κατσαρίδα και τη λιώνεις, έτσι θέλει. Έτσι θέλουνε. Μας έχουν κάνει πάρα πολλά αυτοί. Περισσότερα από ό,τι μας έχει κάνει έτσι ο γάβρος. Πολλά περισσότερα και πιο ύπουλα. Γιατί είναι πιο ύπουλοι, αγόρι μου. Τα θυμάστε εσείς πιο παλιά. Εγώ το Λίτσα δεν τον έχω ζήσει. Ακόμα, δηλαδή πόσες φορές δεν έχω ακούσει. Λέει, πραγματικά έχω μπει να δω πώς είναι η φάτσα του. Δεν γιατί υπήρχε μεγαλύτερη σφαγή του ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο. Ποτέ δεν χύθηκε στα χρονικά. Πώς γίνεται να κάνει σφαγή άνθρωπος που έχει επίθετο, που είναι κομμωτήριο οπωσδήποτε. Κομμωτήριον Λίτσα, η Λίτσα. Δηλαδή δεν υπάρχει, είναι κομμωτήριο αυτό το όνομα, δεν παίζει για επίθετο. Δεν θέλει λύπηση αυτή η ομάδα. Και όσους μπορείς, κύριε Σαββίδη, να πάρεις, πάρ' τους. Μη τους αφήνεις σε χλωρό τίποτε. Μη τους λυπηθείτε, παιδιά. Αυτοί μας έχουν κάνει περισσότερα από τα πάθη του Χριστού. Περισσότερα. Όπως το λες. Πιο... Όχι. Όπως ακριβώς το λες. Και όχι έχουν κάνει και κάνουν. Ακριβώς. Ακόμα και τώρα, έψαξε ο Λαφούζος να βρει. Πού θα ρίξουμε τις ευθύνες εκτός από τον ίδιο μας τον εαυτό. Ρίξτε στο Σαββίδι, ρίξτε στον Μπάουκ, ρίξτε στον Γκίζα, ρίξτε στον. Έτσι, στον Δίνα, στον Τάδε, στον Δείξε. Δεν περίμεναν αυτοί ποτέ ότι θα ερχόταν ένας επιχειρηματίας με αρκετό χρήμα να πιάσει και να κάνει τον ΠΑΟΚ από ανώτερος που ήταν ανώτερος 10 φορές. Δεν το έχουν χωνέψει. Δεν μπορούν να το χωνέψουνε.
Έτσι. Και κάτω που κατέπαινα εγώ, αυτά λέγανε. Δεν περίμενε κανένας. 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 Ένας άνθρωπος. Από έξω ένας έπρεπε άνθρωπος. Να έρθει. Και να είναι Έλληνας Πόντιος. Ακριβώς. Και άσε τι λένε τώρα αυτοί, ότι ξέρεις, ο Τραμπ, ο πρέσβης του Αμερικανού και τα λοιπά, είναι να γελάζει. Ξύπνησε ο Τραμπ το πρωί και λέει, ρε γυναίκα, πω, μωρή γυναίκα, έχω να φούσκομα χθες από καψίδια. Είναι να γελάζει. Δηλαδή, και ασχολείται με την Ελλάδα να πούμε και με... Τι να πεις, τι να πεις. Τίποτα, τι τίποτα. Γελάμε. Γελάμε και το χαιρόμαστε. Φιλιά είμαστε πολλά. Προσοχή, γιατί είναι ύπουλη ομάδα, παιδιά. 100% καμία υποτίμηση. Φοβάμαι δεν φοβάμαι τίποτα, μόνο τον εαυτό μας τον κακό. Ακριβώς, δεν θέλω αυτό... να δείξουμε χαλάρωση καθόλου. Σε παρακαλώ. Από σφυροκόπημα, όπως έγινε στον επαναληπτικό του κυπέλλου, από την αρχή, με λύσα. Σφυροκόπημα, τίποτε, φίλε. Μπαμπού, μπαμπού. Τις μεγαλύτερες ανατροπές και σκορ την έχουμε κάνει με αυτή την ομάδα. Έτσι. Φιλιά πολλά, πάμε Γιώργαρα μου! Σε χαιρετώ! Καλά, πάμε παρακάτω, ζου μου σου λέμε. 16 Δεκεμβρίου είναι η αιμοδοσία μας και η συλλογή ρούχων έξω από τη θύρα 3 του γηπέδου της Τούμπας στο ναό. Καλημέρα, ναι! Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλώς το παιδί. Πρώτη φορά παίρνω. Και τελευταία! Όχι, τελευταία, γιατί τελευταία. Το όνομά σου? Κώστας. Μπράβο ρε Κώστα, καταπληκτικό όνομα καταρχήν. Παιδιά, εγώ φοβάμαι πολύ για τον αγώνα, γιατί παίζουν οι παίκτες τους για μεταγραφή και θα τα δώσουν όλα. Αυτό σας διαφεύγει. Αυτή τη στιγμή δεν παίζουν αυτοί για τη φανέλα, παίζουν για μεταγραφή. Ναι. Και επομένως αντιμετωπίζουμε τώρα τον παρισμένο, το αντιμετωπίζουμε τον παρισμένο. Ναι. Γι' αυτό είπα ότι δεν πρέπει να τους υποτιμήσουμε. Φοβάμαι. Ένα μη φοβάσαι, Να μην φοβάσαι. Τι, φόβος δεν υπάρχει. Όποιος φοβάται να πάρει σκύλο, λέει. Θα σου πω το εξής. Όχι, αυτό που λες, λέω φοβάμαι ναι, την έννοια, ναι, ναι, δεν είμαι τόσο... Όχι, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν είναι πολύ φόβος. Προσεκτικοί, πολύ προσεκτικοί. Γιατί σκεφτείτε τους παίκτες τους. Παίζουν για μεταγραφή, θα τα δώσουν όλα ο καθένας. Ναι. Να σου πω το εξής, Κώστα. Αυτό που λες έχει τη λογική του. Η άλλη όμως λογική λέει το εξής. Ότι δεν πρόκειται να βάλουν τα πόδια τους στη φωτιά φοβούμενοι έναν τραυματισμό. Θα είναι πιο επιφυλακτική, μπορεί να πει ο άλλος. Δεν τρώω παραμύθι. Κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα. Η ομάδα μας δεν παίζει δυναμικά, δεν χτυπάει. Είμαστε εμείς πολιτισμένα παίζουμε. Παίζουμε πολιτισμένα, έχουμε και τους δυνατούς παίκτες. Δεν έχουμε εκείνη τη διαιτησία που να χτυπάς και να μην δίνει κάρτες να μην σου δείχνουν και τα υπόλοιπα. Παίζουμε προσεκτικά τώρα, δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει τέτοιο φόβος από τον αντίπαλο. Μάλιστα. Εντάξει. Άρα είμαστε προσεκτικοί, εκεί καταλήγουμε. Και στο καφενείο που έβλεπα τον αγώνα με την ΑΕΚ. Περιοχή. Τούμπα. Τούμπα. Ναι. Γειτονιά. Όλοι φωνάζανε βγάλτον. Μόλις άρχισε προκαλούσε με την κίτρινη κάρτα. Και εκεί ας πούμε. Για το Σαμπράνο λες. Ναι. Και ποτέ εγώ δεν λέω εναντίον προπονητών. Λάθος. Αλλά τότε εμείς στο καφενείο το καταλάβαμε όλοι. Και στο στούντιο που κάναμε την περιγραφή. Ναι. Και αυτό δεν το κατάλαβε. Τώρα, και αυτός πες ότι έχει το πάθος του. Ο βοηθός του δεν είδε, δεν έβλεπε τι γίνεται. Ναι. Με 11 παίκτες δεν είχε καμία τυχεία. Τα είπαμε τα λάθη όταν έγιναν. Έτσι, το θέμα είναι να μην ξαναγίνονται τα ίδια λάθη. Ας κάνει καινούργια, που λέει ένα αστείο. Α μην κάνει τα ίδια λάθη. Τώρα, τουλάχιστον από την Ξάνθη και μετά να δούμε άλλα πράγματα. Να παίζουν οι πιο ικανοί, οι πιο φορμαρισμένοι, να μην στέκεται σε ονόματα, να βρει τη χημεία. Τα μεγάλα ονόματα είναι και χορτάτη πολύ, ας πούμε. Ακριβώς. Έγινε, να σε καλά, Κωνσταντίνε. Να σε καλά. Θα ξαναπώ πριν πάμε στο διάλειμμα ότι κληρώνουμε στις 9.30, όχι κληρώνουμε, θα κάνουμε αντίστροφη μέτρηση σήμερα να δώσουμε 4 τραπέζια στη Λαδόκολα. Να πάρετε την παρέα σας, να πάτε να γουστάρετε, να φάτε εκεί που έχει τα ωραιότερα εδέσματα, να πάτε να γουστάρετε. Αλλά αυτό θα το κάνουμε μετά τις 9.30. Υπενθυμίζουμε 16 Δεκεμβρίου, επειδή με ρωτάτε συνέχεια. Θα σας κουράσω, αλλά είναι η αιμοδοσία μας, η 13η αιμοδοσία και βέβαια είναι και η συλλογή ρούχων για το φάρο του κόσμου. Θα πάμε εκεί που πραγματικά τα παιδιά τα έχουν ανάγκη. Πάμε για τέλος πρώτης ώρας. Να σας πω ότι χορηγή πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Ειδικά Sony αυτό το διάστημα, κορυφαία ποιότητα, κορυφαία εικόνα. Εννοείται κοτονοστιμιές κρεατογεύσης Άγγελος, Ανδρέα Παπαδρέου 125 στη Νεάπολη και κρεοπολείο Μιχάλης Μενελάου 29 στον Εύωσμο. Το καλύτερο ψητοπολείο στην πόλη είναι το Όλα στα Όρθια, κορυφαίος γύρος και χειροποίητα μπέργκες και κλάπκες και παστές και το πιο ζουμερό κοτόπουλο σούβλα της πόλης με 6,70 και όλα τα παρελκόμενα μαζί. Στη Λεωφόρο Στρατού 18 είναι το ένα ψητοπολείο, Όλα στα Όρθια, το άλλο στην Κωνσταντινούπολη 37, 837-166. Και για ό,τι θέλετε για το κινητό σας, είπαμε από
οθόνες από προστατευτικά, από καλώδια, από φορτιστές, από ανταλλακτικά, στο στούκι Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 25. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε η γιαγιά. Οκ. Okay. Αυτά δεν ξέρουμε πότε θα ξαναρθεί. Θα τη φωνάξουμε να έρθει. Την κεράσαμε και καφέ σήμερα κτλ. Ήρθε μήνυμα, φίλε, όντως. Μπήκε γιαγιά, όντως, στο στούντιο. Φίλε, είναι τόσο πετυχημένο. Πες μου, δηλαδή. Όχι, αυτό είναι, φίλε, είναι έπαινος. Μπήκε όντως γιαγιά. Έτσι. Έχεις γραμμή η οποία περιμένει. Να την πάρεις τη γιαγιά τώρα. Έλα, πάρτε, πάρτε. Άμα βγει κάποιος και περιμένει, τι θα τον κόψουμε. Ναι! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί! Διαφωνώ. Η χαρά του διαλόγου. Έλα, αγόρι μου, σ' ακούω. Εγώ νομίζω ότι το παιχνίδι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα τον κερδίσουμε. Mm-hmm. Αυτή η ομάδα πάντα μας δυσκολεύει. Μου εξηγείς λίγο τον έναν τρόπο και τον άλλον. Δηλαδή με καλή μπάλα ή χωρίς. Με 4-0 ή με μισό 0, αυτό εννοείς. Ναι, αυτό. Ναι, ναι. 4-0 δεν θα πάει, παιδιά, τώρα μην γελιόμαστε. Γιατί 4-0 δεν κερδίσαμε σχεδόν καμία ομάδα τη Super League. Αν κάνω λάθος. Αυτούς τους κερδίσαμε πέρσι. Για φέτος και λέω. Τη Λαμία. Πόσο ήταν. Τέσσερα. Τέσσερα ήταν. Και θεωρώ ότι... κάνουμε και με αυτούς. Απλά θέλω να σας πω... Ας κάνουμε μια επανάλα. Μισό μηδέν θέλουμε, μισό μηδέν, να μην πάρουν κανένα αυτοί και να τους πλησιάσουν οι άλλοι από κάτω. Εννοείται, για να αρχίσουν να υδρώνουν και να σκέφτονται και τον υποβιβασμό. Δεν είναι μόνο υδρότας, είναι τσιρλιπιπί αυτός ο φόβος. Όταν δεν τον έχεις μάθει κιόλας και είσαι άμαθος. Εννοείται ότι αν μας βγει το παιχνίδι και βάλουμε δύο γκολ στην αρχή, δεν πρέπει να σταματήσουμε, έτσι. Μεγάλο λάθος θα είναι. Όσο περισσότερο γράψει, αν μπορούμε, τόσο καλύτερα. Να σου πω το εξής. Επειδή και εγώ την ίδια μούρλα έχω, ξεκινάμε από το πρώτο και το σημαντικότερο. Να κερδίσουμε. Δηλαδή, δεν θα χαλαστώ άμα κερδίσουμε μισό μηδέν. Όμως, αν μου δοθεί η ευκαιρία να τους ισοπεδώσω, να κάνω μια τόσο εμφατική νίκη, να είναι μήνυμα και για αυτούς, να το θυμώνται μια ζωή. Να θυμώνται μια ζωή, πώς θυμάται ο Γαύρος το 6-1 στις Σέρες που ήταν εχθές προχθές. Πώς το θυμάται, ρε παιδί μου, να θυμούνται κι αυτοί μια τέτοια πανολεθρία. Ένα τέτοιο σκορ. Αν κάτσει αυτό, να μην σταματήσουν. Διότι η συγκεκριμένη ομάδα μας έχει βλάψει σε πολλαπλό επίπεδο. Σε πολλαπλό επίπεδο, με πολλούς τρόπους. Έτσι με είχε περάσει η Κώστα με το 4-0 ή 4-1 ήταν με τον Άρη, που ήταν στο ημίχρονο, από το ημίχρονο ήταν 4-1. Επιδόνη, 4-0. Εκεί μέσα. Εκεί το περίμενα, να βάλουμε τουλάχιστον 6-7 για να το γράψει η ιστορία, γιατί μπορούσαμε. Τραβήξα χειρόφωνο στο δεύτερο. Πολύ. Εκείνη τη μέρα στεναχωρήθηκα πολύ. Ποιος στεναχωρήθηκε, φυσικά. Στο τέλος φάγαμε, αν θυμάσαι, δύο αποβολές του Λόρενς και του... Με διαιτητή ο κύριος Κάκος. Διαιτητής ο κύριος Κάκος, η μία ομάδα να κλωτσάει, να μην έχει αποβολή, ναι, και η άλλη να γίνεται μανούρα και να βγάζει σε μάσκο κόκκινη κάρτα. Έτσι ακριβώς. Δεν τραβάμε χειρόφρονο. Το fair play είναι όταν ο άλλος έχει χτυπήσει και σφαδάζει και είναι κάτω και το βλέπεις και υποφέρει, πετάς την μπάλα έξω. Τρέχεις, του κάνεις και μαλάξεις και το φιλί της ζωής να του δώσω. Αυτό είναι fair play. Fair play δεν είναι να βρίσκω αυτόν που όπου με έβρισκε με τιμωρούσε στις κακές μου μέρες, στις φτωχές μου εποχές, όπου με έβρισκε με έβλαπτε. Και μέσα στο γήπεδο και εκτός. Αυτό δεν είναι fair play. Και κάτι άλλο, Κώστα, επειδή είναι νοπές πολύ λάσπες που πέταξε ένα κανάλι ιδιωτικό το οποίο είχε ο πρώην ιδιοκτήτης, να το πω. Ναι. Θέλω οπωσδήποτε ένα πάνω, να μην είναι υβριστικό, αλλά αν μπορέσουν οι φίλοι μας να βρουν ένα όμορφο πανό που να κοροϊδεύει κατά κάποιο τρόπο τον Αλαφούζο στη σύμπραξη που έκανε με τον Μαρινάκη. Να μην είναι υβριστικό, αλλά ένα απέναντι έτσι να φαίνεται, με τον κύριο Αλαφούζο. Έχουν, αγόρι μου, έχουμε στην κερκίδα, έχουν βγει πανό που είναι φιέστατα. Έχει ανθρώπους μέσα που γεννάει το μυαλό τους. Η μεγαλύτερη τιμωρία για τον Αλαφούζο δεν να το γράψουμε εμείς. Είναι που του το γράψαν οι ίδιοι οπαδοί, που μέχρι προθέσει ήταν τα κοιμάκια και χειροφιλήματα, και τώρα τον βρίζουν οι ίδιοι ότι έκανε τα κοίμη με αυτό που τόσα χρόνια τον έφτυνε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έκανε πολύ, πέταξε πολύ λάσπη. Πολύ τεράστιο, λάσπη, τεράστια προσπάθεια. Χωρίς να υπάρχει λόγος, πέταξε φοβερή λάσπη και να καλύψει τα δικά του. Όχι χωρίς να υπάρχει λόγος. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που το έκαναν. Δεν είναι ότι δεν τον συμπαθεί σαν φάτσα, τον Ιβάνη ή τον Μπάουκ. Δεν είναι. Είναι πολλοί λόγοι από πίσω. Ξέρουν αυτοί. Αυτοί ξέρουν. Οικονομική, πολιτική, ΜΜΕ, επιχειρήσεις, είναι χιλιαδιό. Τους χάρισε τη Μανέστρα. Ήρθε κάποιος καινούριος τώρα να τους χωθεί και αυτό είναι, πρέπει να φάει πόλεμο. Αυτό. Η πιτούλα. Φιλιά πολλά, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε ότι
Στις 9.30 θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση. Ετοιμαστείτε, σας θέλω έτοιμους, για τραπέζια. Στη Λαδόκολα. Αύριο θα δώσουμε δώρο από το Στούκι, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή. Ηλεκτρονέ θα δώσουμε πάλι δώρο, όπου μπορούμε. Όπου μπορούμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πω, έτσι, λίγο να έχει τζαζ. Από πίτσα έχουμε καιρό να το βάλουμε αυτό και ζητήθηκε. Δεν υπάρχει, φίλε, σαν το χιτζάζ το παράπονο. Λευτέρη Ζέρβα. Ναι, 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 ναι. Ναι, 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 ναι. Ξέρετε πόσο το αγαπώ, πόσο το λατρεύω αυτό το κομμάτι. Ζούμου σου λέμε! Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε Ελλάδα και εξωτερικό. 2310-287-888 θα ανοίξουμε γραμμές. Έλα ρε πίτσα. Λάλα το ρε κορίτσι μου. Αμέτρητες φορές τα λόγια σου μαχαίρια. Και μια φορά δε μου πες σ' αγαπώ. Κι αν τώρα με ζητάς και μου φιλάς τα χέρια, να σ' αγαπήσω πάλι δεν μπορώ. Έλα, 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 έλα! Ράγισα στην αγκαλιά σου να βάγισα, κι αν τα φιλιά σου νοσταλγίσα, πίσω ξανά δε γυρνώ, σε λέω. Νίκησα, γιατί ποτέ δε σ' αδίκησα, κι ούτε την πόρτα σου χτύπησα, και γίνες πια παρελθόν. Και σου λέγα να δεις, θα κλαις, θα με ζητάς, θα αλλάξει ο καιρός και θα παρακαλάς. Και σου λέγα να δεις, θα κλαις, θα με ζητάς. Έλα ρε πάω καρά, έλα, έλα, λιώσ' τους την Κυριακή. Από το πρώτο λεπτό θέλω. Γλέντα τους από το πρώτο μέχρι το 97-98. Τι ώρα θα τελειώσει το μάτι, δεν μας ενδιαφέρει. Η Τούμπα Καζάνη, η Τούμπα με παλμό, με τρέλα, επιστροφή στο σπίτι μας. Απόλυτη προσοχή, απόλυτη προσοχή, γιατί μας περιμένουν στη γωνία. Να πω, χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εξαιρετικές γεύσεις απέναντι το Μασούτι, η καλύτερη παντσέτα που έχετε φάει ποτέ σας, και όχι μόνο παντσέτα, όλα τα υπέροχα, εκεί θα τα βρείτε. Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, μπαμπάς και ιός. Ειδικά αυτό το διάστημα, αντιανεμική ζελατίνα, Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική, 430-011. Καλόε, νούμερο 1 εταιρεία, θα σας πω, στην πόση μυαλό και όχι μόνο, θα σας πω από Δευτέρα υπάρχει τρομερό φάρμακο που βγαίνει από τη φύση, από το Μύρτιλο, θα σας πω περισσότερα για εκεί. Πάμε, πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς, 2310-287-888, θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση αν προλάβουμε, από τις 9.30 και μετά να δώσουμε τραπεζάκια για τη Λαδόκολα. Ναι, γεια σας! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Καλημέρα και καλή βραδιά. Καλημέρα και καλή βραδιά. Πρόσεξε, έχω κατέβει κάτω, έχω ψωνίσει μπαγκαλιάρο. Ναι. Έχω πάρει ελιές και πριν μπω στην οικοδομή, τι ψώνισα και πήρα και ανέβηκα. Αν θα το βρεις, κερδίζεις πολλά. Που θα το ταιριάξει με μπακαλιάρο? Όχι, καμία σχέση. Άσχετο. Αλλά ταιριάζει με την ώρα, το πήρα, το ανέβασα. Είναι, το σε, είναι σε γυάλινο μπουκάλι? Όχι, είναι σαλέπι. Σαλέπι, δεν υπάρχει σαλέπι σε γυάλινο μπουκάλι? Προσπαθώ να το σώσω. Σαλεπάκι, σαλεπάκι. Σαλεπάκι. Και τα άνοιξα όλα και σε απολαμβάνω. Αγοράκι μου, αγοράκι μου. Για ακόμη μια φορά. Αγόρι μου, όλα, όλα καλά, όλα εντάξει? Όλα καλά. Η δουλίτσα εκεί που σε είδα, όλα εντάξει? Όλα καλά, όλα μπράβο, καλά. Μπράβο, καλά. Λέω. Μπράβο, αγόρι μου. Σε πολύ καλό δρόμο. Μπράβο, αγοράκι μου. Μπράβο, αδερφέ μου. Και όλα σε να πάνε πολύ καλά. Όλα με το άλλο όλα το θέμα. Εύχομαι κατευχήν, φίλε. Όλα να πάνε καλά. Αγόρι μου, είσαι μερακλή, σαλεπάκι. Σαλεπ! Σαλεπ! Τελευταία φορά που ήπια σαλέπι ήταν τελευταίο παιχνίδι του Ζαγοράκη στην, στην Ξάνθη. Κύριε φίλε, ο Ζαγοράκης παίκτης? Ναι, πριν ναι φύγει για να πάει στην πριν Λέστερ. Φύγει η Αλέστερ. Ναι, και έβρεχε τόσο πολύ και στο ημίχρονο είχα γίνει μουσικμα εγώ με ένα φίλο και κατέβηκα κάτω και ήταν ένας αλεπαντής εκεί στα κάγκελα, μέσα έξω δηλαδή, και το λέω φέρε 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 ένα σέρ και το πήρα. Μιλάμε τώρα και δύο, δύο και βροχή. Το μάτς. Ναι, αγώριο. Στο πάρεις ο Λαγωνίδης νομίζω. Και... όχι, όχι, μπερδεύεσαι. Πιο παλιά είναι αυτό με Λαγωνίδη. Τέλος πάντων, πάλι 2-2, 2-2 ήταν ναι το μάτς.
Και το σαλέπι το πήρα και είναι πώς, παιδί μου, είσαι άδειος και παίρνεις κάτι και κράτησες. Ζεσταίνεται όλο το μέσα σου, η σκέψη. Με ψυχή όλη. Αυτό έρχεσαι στα γράδα, στα ίσκια, φίλε. Ναι. Ωραία, λοιπόν, τώρα επειδή ανεβάζει σιγά-σιγά. Τι θες, πες. Παζαρέτζι, θέλεις. Τι θέλεις, πες, τι θες. Ξέρεις τι θέλω, ξέρεις. Θα βάλω τώρα και τα ηχεία τα μεγάλα να παίζουν. Να βάλω σταυράκι, Παζαρέτζι, θες να βάλω τι. Βάλε, Πετρολούκα, παιδί, Χαλκιά, ξέρεις. Μπέκο, Μάκι, Μπέκο, θέλεις. Ναι, Μάκι, παιδί, Τσίκο, τι θες. Τα ανέβασε λίγο την ποιότητα. Αγόρι μου. Throw the level. Άντε, φιλάκι. Φιλιά, γεια σου λέω, γεια σου λέω, γεια σου λέω. 23-10-287-888. Ετοίμασε, φιλέ. Λίγο Μπέκο, λίγο Παζαρέτζι, λίγο Ιωαννίδη. Βάλε λίγο κλαρινάκι, αγόρι μου. Ανέβασε λίγο το θέμα μας. Καλημέρα, Κωστή, την Κυριακή. Fair play δεν υπάρχει. Φωνή, ψυχή, δύναμη. Πάω και είσαι. Χαιρετίσματα στη γιαγιά, λέει. Γεια σου, ρε Πολυχρόνη. Κλαίμε με τη γιαγιά, λέει. Μου γράφει ο Χρήστος. Πες μου, πώς μπορείς να κάνεις δύο φωνές τόσο γρήγορα, λέει, χωρίς να μπερδεύεσαι. Έχω μπερδευτεί και άλλες φορές. Μπερδεύομαι, φίλε. Μπερδεύομαι. Λοιπόν, ο Τρακοσάρης, ο Γιάννης μου λέει: Δες, Κωνσταντίνε, πόσο αλήτες είναι. Μου γράφει εκεί ένα, εντάξει, καταγγελία διαπλοκής, λέει και τα λοιπά. Αυτά τα ξέρουμε, παιδιά. Αφήστε. Όσο ανεβαίνουμε, όσο δυνατός είσαι, όσο πας να τους χαλάσεις μια κατάσταση που ήταν λιμνάζοντα, είδατε και τους βόλευε τόσα χρόνια, αυτό θα το περιμένετε. Να χαίρεστε που ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Να χαίρεστε. Σημαίνει ότι δυναμώσαμε, ότι είμαστε το αντίπαλο δέος. Ότι είμαστε η δύναμη που έρχεται. Το χτύπημα στην πλάτη να σας ανησυχεί και η συμπάθεια. Ωχ, μωρέ, τι κρίμα. Ξέρετε, εμείς σας θέλουμε δυνατούς. Και μόλις γίναμε δυνατοί, χλάτς! Πέσαν οι μάσκες τους, σύμμαχοι μεταξύ τους, αγκαλίτσες, σε όλα, στις ψηφοφορίες, τα πάντα. Συμμαχίες. Η ντεμέκα αντίπαλοι. Πάμε, γραμμούλες. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Γιατί δεν μας μιλάτε. Μιλήστε μας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Κωστή, ένα σλόγγαν. Ρίχτω. Κωστή, ζούμε στο εύσιλο να σε δούμε. Πήγε χθες εκεί, πήγε χθες εκεί. Μπα, δεν έχουμε καμία ελπίδα, φίλε. Δεν είμαστε... Γιατί, Κωστή. Σε παρακαλώ, φίλε. Γιατί, Κωστή. Δεν έχουμε καμία ελπίδα. Να κάνεις λίγο παρέα με την καινούργιου, να γνωρίσεις τους συνεργάτες. Η καινούργιο εκεί είναι. Εκεί είναι, Κωστή. Πώς σε λένε, θα πω Κωστή Τσατσαβός. Τσατσαβός, όχι Τσατσαβός, Τσατσαβός. Η καινούργιο δεν ήταν κρίμα που τα είχε με τον Γιώργο Σαμαρά. Δηλαδή, τη τυχαίνει ένα παλικάρι. Έχει αυτό το θέμα που είναι ωραία γυναίκα, έτσι, γυναικάρα και κορμί και τα λοιπά, έτσι, έτερων εκάτερων. Που δεν μπορεί να πει το ρο και αντί να τα φτιάξεις με τον ένα το παλικάρι, Μάκη Χατζή. Έτσι, Μίλτο Ιωάννου. Το λένε Γιώργο Σαμαρά. Και σένα σε λένε Κατεουβίνα και Νουβιδιού. Και ρο και γάμα μέσα. Γάμο, δηλαδή τι γίνεται, ρε φίλε. Κωστή, θέλω εκπομπή στο ε, δεν ξέρω. Να σου δώσουμε, άμα θέλεις να σου δώσουμε μια εκπομπή. Να. Τώρα σε σοβαρά. Αγόρι μου. Την Κυριακή ο αγώνας δεν είναι εύκολος. Ναι, δεν είπε κανένας ότι. Μπορούμε εμείς να τον κάνουμε όμως. Α, μπράβο. Αυτό ήθελα να πω. Αποκλειστικά στο χέρι μας είναι. Κωστή μου, αυτό ήθελα να σου πω. Στο ε να σε δω. Φιλιά! Σε άλλο γράμμα ίσως. Φιλιά! Ναι! Θα αλλάξει, λέει, το λογότυπο, θα το κάνει, λέει, μπλε άσπρο. Γιατί το κόκκινο άσπρο είμαστε λίγο αλλεργικοί. Σωστό το πρώτο βήμα. Ναι, γεια σας! Καλημέρα. Σώθηκαν οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, έλα, γόρι μου! Τι γίνεται? Όλα καλά. Στο ε, λοιπόν, καινούριο στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις πώς ονομάζεται? Για πες. Σιρδοθοδώρα. Χρόνια πολλά για χθες, αλυταρά! Χρόνια πολλά για χθες, μορφή! Ευχαριστώ, ρε αδελφέ, τι κάνεις? Τσιβδοθοδώρα! Ναι, ρε φίλε, τσιβδοθοδώρα. Πώς λέτε, γλιτσοθοδώρα? Δεν μου λες, γιατί ρε Νικοθοδώρα όμως, δηλαδή? Γιατί? Γιατί τσιβδοθοδώρα και όχι τσιβρομαρία, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Το θοδώρα... Δεν πας το μόνο σου, να δεις ποιο ταιριάζει πιο καλά. Γιατί ρε, έχεις αλήθεια λες, τσιβδοθοδώρα, άντε μπορεί τσιβδοθοδώρα. Είναι πιο εύηχο, όπως λέει και ένας φίλος μου. Έχεις εύηχο. Είναι αυτό που έχει βήχα. Είναι εύηχο. Ναι. Και τι θα γίνει, έχουμε τίποτε κανένα νέο? Κανένα νέο, τι νέο? Γιατί έχουμε κάτι φίλους που δεν μας λένε, κανένα ευχάριστο, τίποτε που πρέπει να μας ανακοινώσετε. Τι να ανακοινώσουμε, δεν υπάρχει κάτι. Α, εντάξει. Παιδε, περιμένουν φίλοι μας, περιμένουν παιδιά, παντρεύονται, ο κόσμος ζει μέσα στην κρίση, αλλά ναι, έχει το κεφάλι ψηλά. Ζει με τον ΠΑΟΚ μέσα στην καρδιά του, μας ρίχνει όταν είναι άσχημη η ομάδα.
μας ανεβάζει, με αυτό ζούμε. Έτσι είναι οι καψούρες, με όλο μας το είναι το ζούμε. Δεν μπορούμε να είμαστε μέτροι σε αυτά τα πράγματα. Σωστό. Όποιος το καταλαβαίνει, έτσι, το καταλαβαίνει. Ε, τώρα δηλαδή θα ζητάνε και κόσμο για αθλητικές παρουσιάσεις και εκπομπές. Νομίζεις ότι είμαι κατάλληλος για τέτοιες, γιατί εγώ νομίζω ότι είμαι κατάλληλος. Θα συναντήσω μαζί με σένα. Το φαντάζεσαι. Ξέρεις γιατί λέγεται εύσιλον. Τι είναι αυτά ρε που κάνετε ρε, τι είναι αυτά. Πώς το λέει ο άλλος. Τι κάνετε ρε. Ή τα πρατήρια λέει, δηλαδή, δεν πιστεύω να βάζεις πάνω από δεκάρικο. Τι κάνεις εκεί. Τι κάνεις εκεί, πλούσιε, κεφαλαιοκράτη να πούμε, πως κεφαλαιούχε τον Ατάλο. Και σήμερα ήθελα να πάω να φάω μια πανσετούλα, ήθελα να κάνω μια αλήθεια, αλλά δεν έχω, τέλος πάντων. Τι. Μπορείς φίλε, μπορείς ξεκάθαρα μπορείς, εδώ λέει ο φίλος μας μπορείς, 100%. 100%, φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Κωστή στη θέση του Φουρθιώτη, πώς το βλέπεις, παιδιά δεν έχω τα φόντα. Μου λείπουν πολλά δηλαδή, δεν... Ευχαριστώ πολύ για την εκτίμηση και για την πρόταση. Μαζέψε μου υπογραφές, λέει να πας στο Φουρθιώτη. Κωστή σε αγαπώ και εγώ σας αγαπώ, εντάξει, δεν παρεξηγούμαστε, αλίμονο τώρα, αλίμονο. 2310-287-888, μετά τις 9.30 θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση. Να σας πω, επειδή με ρωτάτε τα νέα και είναι σημαντικά, ο Κάμπος είναι σε καλό δρόμο, δεν θέλω να βγει ο Λιμνιός να παίξει ο Κάμπος, είμαι ξεκάθαρος, τα λέω δηλαδή χωρίς πολλές σάλτσες. Υπάρχει αγωνία για Πρίγιοβιτς, υπάρχει αγωνία για το Βιερίνια, προλαβαίνουν, δεν προλαβαίνουν, όμως να πούμε κάτι. Αν είναι να μπει ο παίκτης και να πάθει υποτροπή, ποτέ να μην μπει. Δηλαδή, το λέμε, εντάξει, ξέρουν πολύ καλύτερα οι γιατροί, οι εργοφυσιολόγοι, οι φυσικοθεραπευτές, είναι η δουλειά τους. Εμείς λέμε τώρα την παρούφα μας, απλά λέμε ότι μην τυχόν και υπάρχει το παραμικρό ρίσκο να πάθει υποτροπή ο Βιερίνια στη θλάση που είναι μικρού βαθμού θλάση και να μας πούνε 3 μήνες έξω. Όχι. Όχι. Αυτοί που θα παίξουν θα κάνουν αυτό που πρέπει. Χθες το βράδυ ο άνθρωπος στο Instagram δημοσίευσε αργά τη νύχτα, δηλαδή πριν... ξημερώσει, late night therapy, έχει πάρει το μηχάνημα στο σπίτι του, έτσι, προχθές είναι αυτό, προχθές, εντάξει, το ίδιο, αφού το έκανε προχθές, θα το έχει κάνει και χθες λογικά, για να θεραπεία στο σπίτι πήρε το μηχάνημα, για να είναι το πόδι του έτοιμο, αυτό είναι που λέμε, εδώ πάβεις να είσαι επαγγελματίας, ο στιγνός ο επαγγελματίας θα πει, παιδιά, δεν προλαβαίνω, θα ρισκάρω το πόδι μου, τι λέτε ρε. Ο Αντελίνο δεν σκέφτεται σαν επαγγελματίας, σκέφτεται με το συνέστημα. Εκεί πάει περίπατο η λογική ότι «Α, φίλε, σιγά μη ρισκάρω». Πήρε το μηχάνημα στο σπίτι, το έχει βάλει πάνω στο τραπέζι του, βλέπει τηλεόραση και το μηχάνημα, δεν ξέρω τώρα, δεν, κάτι κάνει, του κάνει μαλάξ, δεν ξέρω, του κάνει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, για να μπορεί να είναι έτοιμος. Το θέλει σαν τρελός να μπει την Κυριακή, έστω, δηλαδή εγώ πιστεύω και έτοιμος να είναι, δεν νομίζω να παίξει 90 λεπτά. Δεν ξέρω αν θα παίξει στην αρχή και θα τον βγάλει. Δεν ξέρω αν θα τον βάλει στο τέλος για να βάλουμε μερικά γκολ ακόμα. Δεν ξέρω τι. Μακάρι να προλάβει, αλλά ξαναλέω, μηδενικό ρίσκο. Αν είναι να έχουμε υποτροπές και τα λοιπά, ισχύει και για τον Πρίγιοβιτς αυτό. Τους θέλουμε τους παίκτες, δεν τους θέλουμε για ένα μάτς. Τώρα, αν παρακολουθείς τι γίνεται στους κάτω αυτό το διάστημα, απόλυτη συσπήρωση, πληρωμές στους παίκτες του Παναθηναϊκού, αυτό το μάτς για αυτούς είναι πάλι για μία ακόμα φορά ζωής και θανάτου, πάντα με μας έρχονται να βγάλουν τα μάτια τους. Λοιπόν, δεν θα πάνε, να σας το πω έτσι, αμαχητή. Και κλωτσίδι θα έχει και προκλήσεις θα έχει, γιατί όταν μια ομάδα είναι σχεδόν ένα βήμα πριν από το θάνατο, θα πουλήσουν το τομάρι τους ακριβά αυτοί. Και εφόσον είναι η ποιότητα που χωρίζει τις δύο ομάδες είναι τεράστια, θα κοιτάξουν να το πάνε το μάτς στην καταστροφή, στην καθυστέρηση, στην πρόκληση, στο έτσι, στο αλλιώς. Ιδιαίτερη προσοχή για όλους εσάς που θα είστε στην κερκίδα. Ιδιαίτερη προσοχή εκεί στο κόρνερ όταν θα έρθουν. Μην τους κάνετε το γατήρι. Έχουν μαζεμένα πράγματα αυτοί και από πέρσι. Και θα κοιτάξουν το πράγμα να το πάνε εκεί που θέλουν. Μην τους κάνουμε το χατήρι. Πώς ήταν η εξέδρα στην Ξάνθη που ήταν άψογη, φίλε. Με λαρίγκι καμένο από τη φωνή, με σύνθημα, με πάθος, με τρέλα. Έτσι πρέπει να γίνει και την Κυριακή.
κατάμεστη Τούμπα να χάσουν να κάνουν κακάκια τους από τη Φυζούνα πριν ανέβουν καν. Πριν ανέβουν καν τα σκαλοπατάκια να πούνε εδώ να κοιτάξουμε να μην φάμε πολλά. Αυτό να σκεφτούν. Ψυχραιμία εμείς, όχι πανικό, όχι ανυπομονησία και στην κερκίδα αν το μάτς πηγαίνει 0-0. Δεν χρειάζεται. Σιγά σιγά θα γίνει αυτό που πρέπει. Ακόμα καλύτερα να μπουν για την αρχή. Αλλά λαχταράνε και περιμένουν αυτή τη μέρα οι παίκτες μήνες. Οι καινούργοι το έχουν δει μόνο σε βιντεάκια. Το έζησαν μόνο σε μια μικρή μορφή του που δεν είναι το ίδιο πράγμα στην ανοιχτή προπόνηση που βρέθηκαν 10.000 άνθρωποι. Ήμασταν εκεί και το είδαμε από κοντά. Αλλιώς είναι όμως η μάχη μέσα του αγώνα, οι πραγματικές συνθήκες. Να ακούς την Ιαχή, σου δίνει φτερά στα πόδια. Και ξαναλέω, εσείς που νιώθετε, Αντρέ, Στέλιο, Δημήτρη, Παντελή, εσείς που νιώθετε, μιλήστε στους ξένους, μιλήστε στους νιώφερτους, μιλήστε σε αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν το συγκεκριμένο αντίπαλο, τι έχει κάνει. Μιλήστε, παίξτε και για τον άνθρωπο που είναι εκεί και σας τα έχει όλα έτοιμα στο κάτω-κάτω. Αυτοί είναι που τον πολεμούν με λύσα, περισσότερο από τον καθένα. Παίξτε και για αυτόν, αν θέλετε. Παίξτε για αυτόν, για την πάρτι του. Παίξτε για τον εαυτό σας, παίξτε για το λαό, παίξτε για όλα τα πράγματα αυτά μαζί, για ένα συνδυασμό. Παίξτε για αυτούς που είναι μακριά και στέλνουν μηνύματα αυτές τις μέρες, γιατί να μην μπορώ να είμαι για ένα δίωρο εκεί. Παίξτε για αυτούς που είναι σε κάθε άκρη της γης. Και θα σηκωθούν νύχτα να σας δουν, να πάνε το πρωί στη δουλειά, τα παιδιά στην Αυστραλία. Δώστε τους ένα λόγο να πάνε περήφανοι. Στη φάμπρικα, στο εργοστάσιο, στη δουλειά τους, οπουδήποτε έξω. Οπουδήποτε κι αν είναι. Δώστε τους ένα λόγο ακόμα να είναι έτσι κι αλλιώς. Είναι όλοι τους περήφανοι που είναι. Πάω καλά. Δώστε τους ένα λόγο ακόμα την Κυριακή. Και το κυριότερο, να μην κοπεί πάλι αλυσίδα των συναισθημάτων. Το φτιάξαμε το πράγμα στην Ξάνθη, το χτίσαμε. Μη ρίξετε πάλι μία κλωτσιά στην καρδάρα. Αναστήσαμε τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, τους μέτριους φέτος Ολυμπιακό και ΑΕΚ, τους αναστήσαμε κάτω. Μην κάνουμε το ίδιο εδώ με τον Βάζελο. Δεν θα είναι, δηλαδή ούτε καν θέλω να το περνάει, περνάει από το μυαλό μου, ούτε καν, ούτε καν. Θα πάμε σε διάλειμμα, να υπενθυμίσω, γεια σου Χριστάρα μου, το μηχάνημα αυτό είναι μορφή κρυοθεραπείας. Το έχω δοκιμάσει και εγώ, επισπεύδει περίπου κατά 20% την αποθεραπεία. Πιστεύω ότι ο Αντελίνο θα παίξει. Μακάρι. Μακάρι. Χειροκροτείς. Αγόρι μου. Υπενθυμίζουμε ότι με την επιστροφή θα παίξουμε για τραπέζια, για λαδόκολο. Να είστε έτοιμοι. Να είστε έτοιμοι. Λοιπόν, τέλεια γιαγιά, λέει ο Κωνσταντίνος. Μας φτιάνει στο κέφι πρωί-πρωί. Να είσαι καλά, Μαρία μου. Γεια σου, Αγγελική. Λοιπόν, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια σου, Σοφία μου. Λοιπόν, ο Μότο Μουδανιά. Γεια σου, Τσάτς Φωνάρα. Αγοράκι μου, Κωνσταντίνε. Ο Πολυχρόνης. Χαιρετίσματα στη γιαγιά, λέει. Αν το διάβασα αυτό. Το διάβασα αυτό. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Λέει Τσόφα, καλημέρα. Κοντεύουν οι μέρες για τη ζουμουσάδα μας. Ελάτε στην παρέα μας. Το μόνο που θα χάσετε είναι 450 γραμμάρια αίμα. Θέλει κιόλας να ανακυκλώνεται, λένε οι γιατροί. Με απόλυτη ασφάλεια, μη φοβάστε τίποτα. Και φέρτε και ρουχαλάκια μαζί. Να τα πάμε εκεί που πρέπει, στο φάρο του κόσμου. Έχει στείλει ο Γιοργάρας το υπέροχο τατουάζ του. Αυτό το έχεις δει. Κοίτα εδώ τι έκανε ο άλλος, φίλε. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Έχει κάνει φίλε στη γάμπα. Αυτός, η Λιάνα, ο Σωτήρης, η Αναστασία, τέσσερις άνθρωποι που κάνανε τατουάζ ζούμε σου, φίλε. Δεν υπάρχει. Τελειώνουν τα λόγια, δεν περιγράφω άλλο. Επιστρέφουμε. Έλα, 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 έλα. Ζούμε τις στιγμές μεγάλες, σου ρουφάμε το μεδούλι. Πες μου, Μάκη. Μια τσιγκάνα μου το είπε στο φλιτζάνι μα βραδιά. Φίλε, για μένα το λέει, η γυναίκα μου είναι ΑΕΚ. Δηλαδή, τι τραβάμε, ήταν δηλαδή, γιατί την αλλάξαμε, αλλά... Εντάξει, οκ. Τέτοια είναι, και ο πεθερός. Και ο πεθερός. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Σα θα μπλέξω τα μάλια, μαύρα μάλια και μαύρα μάτια. Και φυσικά το αξεσουάρ. Και στο μαγούλο ελιά. Πάμε στις γραμμές 2310-287-888. Αν θέλετε να παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση για τραπέζια στη Λαδόκολα. Καλημέρα σας.
Ναι. Δεν θέλω να πάμε στις γραμμές, μπορώ να περιμένω ώρες ατελείωτες. Αγόρι μου καλό. Γεια σου Μένιο. Γεια σου Μένιο. Ζουμουνσούμε τον Κωστή, δεν αλλάζουμε εκπομπή. Αγοράκι. Φυσικά έχουμε κι άλλους πολλούς καλούς φίλους, αλλά τα ξημερώματα. Που πάντα αναφέρονται σε σένα φίλε, τι γίνεται. Αδερφός είναι ο Φόρεστ, να ξέρεις. Μην αναφέρω σε σέναν. Όλοι αδέρφια είναι φίλε. Αδερφός. Είναι τυχαίο που αναφέρονται σε σένα. Αγόρι δεν μου. Νομίζω. Αγόρι μου. Έλα, όλα καλά, όλα καλά. Φιλαράκι, ναι, επειδή για πες. Είχα λίγο κάτι ασχολίες. Ναι. Δεν πήρα όλη την εβδομάδα. Ναι. Σ' άκουσα πολύ λίγο ελάχιστα. Και τα έχω μαζεμένα από πέντε δεν μέρες. Δεν μπόρεσα να εκφράσω τη χαρά μου. Ναι. Τη χαρά της νίκης από την Ξάνθη. Τώρα, αγόρι μου, πες. Βγάλτε από μας. Να γίνει, ρε παιδί μου, άντε. Αυτό ζητάμε. Δεν θέλουμε αυτό. Τίποτα άλλο. Να κάνουν αυτό το ίδιο πράγμα και με τον Παναθηναϊκό. Να πατάμε τον αντίπαλο, αυτό δεν λέμε. Έτσι. Να πατάμε τον αντίπαλο. Απλά δεν ζητάμε κάτι πολυτελές. Και όπως είπαμε μεσοβδόμαδα την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θέλουμε να βλέπουμε. Το πελκάκι στη γραμμή, στον ασβέστη. Δεν έχει καμιά δουλειά εκεί. Έτσι, αυτό που είπαμε. Εδώ και το λέγαμε πριν τραυματιστεί ο Καντούρη. Άλλο τι απορίες ότι... μπορώ να σου λύσω και να φύγω. Να μου πεις, 1000 καντάρια σίδερο, πόσες βελόνες βγάζει. Κοίταξε, ανάλογα πόσο βαρύ είναι το σίδερο. Τι ωραίος που είσαι ρε φίλε. Τι ωραίος που δεν κολώνεις και δίνεις απάντηση. Εννοούσα πευκοβελόνα. Είχε ένας υπέρβαρος στο δικαστήριο. Εκείνο τον καιρό που περνούσαν και από δικαστήρια ναι. Τα υπέρβαρα φορτία. Ναι. Άκουσε λίγο. Είναι γεγονός αλλά είναι και ανέκδοτο ταυτόχρονα. Ναι. Και πηγαίνει, είχε φορτίο υλικά, τούβλα ήταν συγκεκριμένα για να μην λέω πολλά. Του λέει ο πρόεδρος, οδηγεί αγόρι μου. Του λέει γιατί έχεις 4 τόνους παραπάνω από το κανονικό. Είναι βρεγμένο κύριε πρόεδρε. Λέει και... Ξέρεις τώρα το τούβλο. Και εκεί του είπε το περιβόητο 1000 κιλά σίδερο ή 1000 κιλά βαμβάκι είναι πιο βαρύ. Σωστό. Αυτό πριν από 40 χρόνια φυσικά. Λοιπόν δεν θέλω να συμμετέχω πουθενά σήμερα τα είπα όλα. Ευχαριστώ. Θέλω να μείνω αμέτωχος. Φιλιά πολλά. Γεια σου αγοράκι μου. Ναι, υπήρχε άνθρωπος που ήμασταν μαζί στο στρατό. Ναι, καλημέρα. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλό στο Σεραίο. Άκουσε ρε, πολύ μικρή ιστοριούλα. Ο Θόδωρος που ήταν στο διπλό κρεβάτι του Μπιώτης από το σπίτι μου στο πατρικό μου στην Τούμπα, δύο στενά παρακάτω. Και ήμασταν μαζί στο Πολύκαστρο. Και τον πιάσανε πιωμένο στο δρόμο από Θεσσαλονίκη για Κυλκής για Πολύκαστρο και είπε τι ο Γίγας. Σηκώθηκε και το χειροκροτούσα μέσα στην πυροβολαρχία. Λέω τι έκανες ρε ο Θόδωρη με το δικαστήριο. Ένα λέει είπα ότι είχα φάει 40 σοκολατάκια με λικέρ. Λέω φίλε μπορώ να σε χειροκροτήσω, μπορώ να σε κάνω αφίσα. Λέω ο πρόεδρος του δικαστηρίου του είπε. Δεν τρέπεσαι λίγο, μας κοροϊδεύεις. Κάτσε κάτω. Εγώ λέω, θα σου και 5 μέρες στη Μυτική. Έφαγα λέει 42 σοκολατάκια, λέει είχαν λικέρ, γι' αυτό έβγαλε λίγο το μηχάνημα. Δεν υπάρχεις. Έλα γόρι μου, έλα σερέ μου, πες τώρα τι θες. Ναι. Καταρχήν για την αιμοδοσία, γιατί Σάββατο εμείς έχουμε μαγαζί, δεν μπορούμε να φύγουμε. Εδώ άμα δώσουμε αίμα, γιατί για το... δεν μπορούμε να το πάρουν εκεί. Οποιαδήποτε μέρα του χρόνου θέλετε, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας. Αυτό να το πεις και τι θα πούμε εκεί. Λέτε ότι αν θέλετε, με ενδιαφέρει να δώσετε αίμα, ειδικά για τη δική μας τράπεζα αίματος. Εμείς θέλουμε για τη δικιά μας. Λέμε γιατί, για να μπορούμε εμείς μετά, εγώ και η Σοφία που είμαστε οι διαχειριστές, να δώσουμε εκεί που χρειάζεται αίμα όταν μας παίρνετε τηλέφωνο. Γι' αυτό. Για την τράπεζα αίματος αθλητήριων. Για τους αθλητήριους. Το όνομα της εκπομπής. Αθλητήριος, εντάξει. Έτσι. Θέλω να δώσω για τους αθλητήριους αίμα. Για την τράπεζα αίματος αθλητηρίων. Αυτή είναι η τράπεζα αίματος. 13 αιμοδοσίες με αυτή που θα κάνουμε τώρα. Δίνουμε εδώ και πολύ καιρό όπου και όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε. Εμείς εννοείται ότι όλοι παρέα είμαστε μια γροθιά και θέλουμε εννοείται, να φέρετε στους αθλητήριους και ότι εμείς δεν είμαστε αμιλητή από σώτα καταρχήν. Έχω πει κάτι. Δεν είμαστε εγκόμενες μοντέλες να μαζεύουμε like. Δεν το κάνουμε για τα μπράβο, ούτε είναι κανένας διαγωνισμός, θα πούμε, να περάσουμε τους άλλους. Θέλουμε να έχουμε πολλές φιάλες για να μπορούμε να δίνουμε και πολλές φιάλες. Το χειρότερό μας είναι όταν μας λένε παιδιά στερέψαμε, δεν έχουμε. Έχει δύο φιάλες, να θέλει ο άλλος πολλές. Εγχειρίζεται αυτά, ατυχήματα. Αυτό είναι το θέμα μας, κατάλαβες, γι' αυτό λέμε συνέχεια. Ήταν καλό αυτό που είπαμε, γιατί και άλλοι δεν μπορούν να έρθουν και θέλουν να δώσουν. Οποιαδήποτε μέρα του χρόνου. Τώρα ωραία, μπορεί. Κάποιος να μπορεί τώρα. Μπορεί εκείνο το διάστημα να έχει. Πρόβλημα, να μην μπορεί. Κατάλαβες. Οποιαδήποτε μέρα του χρόνου. Σε οποιοδήποτε νοσοκομείο. Αγόρι μου. Θα έχεις και σεραϊκό αίμα τώρα, φίλε, το οποίο είναι με μπουγάτσα περίεργη μέσα, να είναι. Αλλιώς είναι, ρε φίλε, δυνάμεις. Εδώ είναι η πρωτεύουσα της χοληστερίνης, φίλε. Θα δείξει και τα φαγάρι, κατά πάση πλάκα.
Χαμός, δεν μου σας πολυθερίνες στην κυριολεξία. Αγόρι μου, αγόρι μου. Ξέρω, ξέρω, έχω έρθει πολλές φορές, φίλε. Πάμε στο παιχνίδι τώρα. Πάμε. Θέλουμε να βγάζουν ψυχή. Αυτή η ομοψυχία που είδαμε και οι 11 να παίζουν για τον ίδιο στόχο, αυτό θέλουμε να βλέπουμε σε κάθε αγώνα. Σωστό. Ειδικά με το Μισητό, γιατί αυτός μας έχει κάνει πάρα πολλά. Έτσι. Και στο παιχνίδι που είχε πάρει ο συγχωρημένος βουλευτής στην ομάδα ήμουνα μέσα. Ήσουνα. Σε πολλά παιχνίδια. Δηλαδή εκεί η φαλάκα του Καραμάνη είχε πάθει ηλίας, είχε γυαλίσει ρε φίλε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Εξοργιστική. Εξοργιστικές διατησίες, προκλητικές. Ούτε το όνομά του θα ξεχάσω αυτό του Καραμάνη. Δεν το ξεχάσω. Γιατί ήμουνα μέσα, η φαλάκα έχει κοκκινήσει. Ούτε το Σκόρδι. Και εκεί την ημέρα, ευρασμό ψυχής, λέγαμε πάρα πολύ καλά έκανε, άσχετα μετά με τις συνέπειες. Αλλά όχι ρε, καλά έκανε, έκανε και πολλά στραβά ο Βιλινός, αλλά καλά εκείνο το μάτς, είδες τον έγραψε ιστορία φίλε. Πόσες φορές δεν το έχουμε σκεφτεί, πόσες φορές δεν είπαμε πάρτε ρε, κάνε αυτό που έκανε ο Βιλινός, πάρ' τους και φύγε. Έτσι, νομίζω ότι αυτά τελειώσανε και σιγά σιγά θα καθαρίσει τελείως το τοπίο, γιατί έχει ακόμα απομεινάρια και απολιφάδια, αλλά θεωρώ ότι σιγά σιγά να βλέπουμε, αξίζω να κερδίσω. Να κερδίσω. Δεν αξίζω. Ας κερδίσει ο άλλος. Εμείς είπαμε, δεν θέλουμε να γίνουμε πιο Ρωμιάρδες από τους Ρωμιάρδες. Όχι, μα γι' αυτό χάσαμε στη Λιβαδιά βαθμούς, στον Απόλλωνα βαθμούς, στη Λάρισα βαθμούς, στον Πανιόνιο βαθμούς. Γι' αυτό φίλε δεν γίναμε. Να παίζουν σαν ομάδα όπως παίξαμε το Σάββατο και δεν έχουν αφοβηθεί. Αυτό ρε. Μη φοβάστε. Πάω Χρήστε, μη φοβάστε τίποτα ρε. Άμα βγάλουν ψυχή θα φάνε ένα τάλιρο, θα φάνε, να το ξέρεις. Έτσι, έτσι, έτσι. Όπως το λες. Άμα βγάλουν ψυχή θα φάνε τάλιρο. Δεν έχουν απολύτως τίποτα. Όπως το λες. Το μισάωρο να είναι 2-0 το λιγότερο. Ακριβώς. Ειδικά αν μπούμε και ξεκινήσουμε με γρήγορο γκολ, θα καταρρεύσουν αυτοί. Θα καταρρεύσουν. Πρέπει την Κυριακή το βράδυ να παρετήσουμε τον Μαρίνο Ουζουνίδη, που όποτε έρχεται στην Τούμπα, επειδή δεν επελέγει κάποια στιγμή που έγιναν επαφές, βγάζει κακιούλα ο Μαρίνος. Και να το πούμε αυτό, έτσι. Και τα ιδιαίτερη προσοχή μας την έχουν στημένη και φυλαγμένη. Να είμαστε ψηλά. 100%. 100%. 100%. Φιλιά. Είπα το περιστατικό. Είπα και το συνεργείο στον έβαζο. Μην το ξαναλέω τώρα τι κάνουμε. Έτσι. Που πήγε ο Πασχαλάκης πριν το μάτς με την Ξάνθη. Και αυτά πρέπει να τα. Δεν μπορώ να τα κρατήσω μυστικά, ρε παιδί μου. Και μου λέει ο Τσουρουκίδης. Μου λέει λοιπόν ο Δημήτρης. Ήρθε φίλε εδώ. Και όταν του είπα, φίλε, σε πρώτη φάση λέει, έπαθα λίγο ένα σοκ, γιατί είναι λέει θηρί ο άνθρωπος. Του λέω είναι ένα 98, 97, κάτι τέτοιο. Θηρί, όχι μόνο λέει ψηλός και αδύνατος, γιατί κι άλλοι είναι πολύ ψηλοί, αλλά είναι και ντουλάπα, είναι γυμνασμένο παιδί, έκανε kickboxing. Διάβαζα χθες κάπου. Λοιπόν, όχι κάπου, η Μπούντου το είχε γράψει κάπου, η Ελένη Μπούντου το είχε γράψει. Τον αναλέμε και που το διαβάσαμε. Λέω λοιπόν, και πώς τον είδες. Γιατί μου αρέσουν αυτές οι μικρές τουρούς, αυτές είναι φίλοι, είναι άφτιαχτες, αυτές είναι χωρίς τιασίδια. Ο απλός ο συνεργιάς, ρε μου λέει, του είπα τι θα γίνει, α με βάλει να παίξω λίγο. Είδα έναν άνθρωπο που είχε τόσο τρέλα φίλε στο βλέμμα. Και δηλαδή είπα αυτός, αν τον βάλει με την Ξάνθη, δεν θα φάει γκολ, θα φάει και τα δοκάρια. Θα τρώει το χορτοτάπιτα και θα φτύνει και τα σπόρια. Και εγώ το ένιωσα αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, μέσα στο παιχνίδι. Δεν το νιώσατε. Από την πρώτη απόκριση στο γάμα, από τα τέτα, από τις γωνίες αυτά. Δηλαδή, ξαναλέω, δεν μπενεύουμε τον Πασχαλάκη για να υποτιμήσουμε το Ρέι. Προσέξτε, γιατί περιμένετε, όχι περιμένετε, γιατί υπάρχει αυτό στα ραδιόφωνα. Πενεύω τον έναν για να θάψω τον άλλον. Σε καμία περίπτωση. Δεν μας κρέμασε πουθενά ο Ρέι. Δεν έχουμε παράπονο. Ούτε θα αλλάξουμε αυτά που λέγαμε ότι είναι. Μέσα στην τριάδα της Εθνικής Αργεντινής αύριο πιθανό να είναι. Ό,τι λέγαμε τα θυμόμαστε. Όμως όλοι περνάνε και ένα πιο κακό φεγγάρι. Όχι ότι έκανε τη μεγάλη γκάφα ωραία, αλλά φάνηκε λίγο ντεφορμέ. Ό,τι πήγαινε μέσα το τελευταίο διάστημα δεν μας έδωσε πόντους. Να το πω έτσι ρε παιδί μου. Να το πω. Περιμένω να παίξουμε για τραπέζια στη Λαδόκολα. Αντίστροφη μέτρηση. 23-10-287. 8-8, άμα θέλετε, για να δώσουμε τραπέζια, να πάρετε την παρέα, να πάτε να φάτε, να γουστάρετε κούτρα στο κορυφαίο εστιατόριο της πόλης, νούμερο ένα προορισμός, εκεί στη Λαδόκολα από το Κορδελιό, στο Χαρμάνκιοι. Όταν λοιπόν μου μεταφέρει ο απλός άνθρωπος, έχει το συνεργείο, μου λέει εσύ, ο άλλος τρελαμένος, δηλαδή ήθελε να πάρει τα σίδερα, λέει να τα φάει. Έτσι πρέπει να είναι. Ο Λιμνιός. Δεν το νιώθατε όλο αυτό το διάστημα. Τώρα έρχομαι στη γραμμή. Ότι μόλις μπει μέσα δεν υπάρχει περίπτωση να μην αρπάξει την ευκαιρία. Τέτοιους θέλω και δεν με ενδιαφέρει. Αν είναι Έλληνες, αν είναι από τη Ζιμπάμπουε, αν είναι από την ακτή Ελεφαντοστού, από τα νησιά που δεν μας ενδιαφέρει. Δεν τους θέλουμε να φυλάξουν τα σύνορα. Το είπαμε και άλλη φορά.
Λατρέψαμε αυτούς που δεν ήταν Έλληνες. Ναι, θέλουμε να υπάρχει ελληνικός στοιχείο μέσα γιατί νιώθουν αυτοί. Αλλά λατρέψαμε τον Βιερίνια που δεν ήταν Έλληνας και έγινε Έλληνας. Λατρέψαμε τον Γκαρσία. Λατρέψαμε τον Λίνο. Τον Μουσλίμοβιτς. Δεν έχει σημασία. Μη στεκόμαστε, κύριε παιδί μου, και τρώμε το κόλλημα. Με το κόλλημα έτσι, ότι πρέπει δεν και καλά να είναι Έλληνας. Πάθος μπορεί να έχει. Τρέλα για τη φανέλα αυτό. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας! Ναι! Έλα ρε Κωστάκη! Καλώς το παιδί! Τι κάνεις? Καλά, αγοράκι μου, είσαι ο? Καλά. Δεν με κατάλαβες ακόμα? Δεν σε κατάλαβα, αγόρι μου. Έλα λίγο πιο κοντά να δω το βλέμμα σου. Λοιπόν, ξεκινάει το πρόνομά μου ξεκινάει από μη. Από μη, το επίθετο? Ναι. Το δεύτερο είναι εψιλόν. Σε ναι, καταλάβει ήδη, φίλε. Έλα, αγοράκι μου. Έλα, αγοράκι μου. Γατώνη. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να παίξεις? Έτοιμος είμαι, είμαι στο λεωφορείο βέβαια. Θα με ακούνε όλοι. Θα σε βοηθάει, θα έχεις και τη βοήθεια από το κοινό. Ο Αστ, πες μας πού πας να σε πάμε. Δηλαδή δεν είναι. Ερώτηση. Γιατί αλλάζουν χρώμα και βάζουν παλιά λεωφορεία όταν παίζουμε στην Τούμπα? Έλα μου, και εγώ αυτή τη στιγμή σε παλιά λεωφορεία είμαι. Γιατί να είναι γαλάζιο το λεωφορείο τα παλιά? Θέλω τα καινούργια. Γιατί δεν κατάλαβα. Δεν είναι ρατσιστικό? Δεν είναι σαν να... Εγώ είμαι σε κόκκινο. Εγώ είμαι σε κόκκινο αυτή τη στιγμή. Μπράκο που σου λέω τώρα, εγώ του ποιότη είμαι. Γιατί δηλαδή όταν παίζουμε εμείς να βάζουν τα παλιά τα λεωφορεία? Δεν κατάλαβα. Δεν είναι σαν να μου λένε. Τι. Προκατάληψη. Ρατσισμό. Ότι. Βάλε ρε σπόξιδε στα παλιά να πούμε γιατί. Χαλάσαμε ποτέ κανένα λεωφορείο? Ειδικά το 14 της Τούμπας που είναι το δικό μας λεωφορείο που κάνει μπροστά στο κονοστάσι της Αγία Βαρβάρας κάνει στάση. Λοιπόν, φοβούνται. Τι κάνουμε? Άντε, θέλω μέσα στα επόμενα δευτερόλεπτα να μου πεις 8 παίκτες που το όνομά τους ξεκινάει από Α. Πάμε! Από Α. Πώς το λέμε τώρα? Έλα, παλιός Αραούχο. Αραούχο, ωραίος. Πάμε. Παλιός προπονητής δικός μας και παίκτης δικός μας. Όχι Άρνεσεν. Άρνεσεν παίκτης ήταν ο Άρνεσεν. Εντάξει, δεκτό, οκ. Παλιός παίκτης. Πάμε. Και εύκολο γράμμα σου βαλά. Ναι, βάλες και εύκολο. Άρη. Το χάσαμε. Το κορμί. Δεν πειράζει. Το χάσαμε, αδερφέ μου, το χάσαμε. Την άλλη φορά. Δεν με βοήθησες, δεν με βοήθησες καθόλου. Δεν με βοήθησες κι εσύ. Δεν με βοήθησες. Δημητράκη μου, φιλιά πολλά, φιλιά. Γεια σου, αγοράκι μου. Γεια σου, αγοράκι μου. Πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Για τραπεζούκλα παίζουμε, είσαι έτοιμος? Με μία προϋπόθεση. Θα τη δώσω σε ένα φίλο μου που είναι άνεργος. Απλά δεν θα πούμε το επίθετο στον αέρα, θα σε πάρω μετά. Εντάξει, ό,τι... Α, ωραία, ό,τι γουστάρεις. Ό,τι γουστάρεις. Εντάξει, ό,τι θέλεις. Γιατί εμείς οι λαδόκολα πηγαίνουμε έτσι κι αλλιώς. Τέλεια, το ξέρω έτσι κι αλλιώς. Μπράβο, αγοράκι μου, μπράβο. Δεν χρειάζεται να πούμε. Όχι, δεν χρειάζεται να πούμε. Ο άλλος μπορεί να μην θέλει να μάθουμε ότι είναι άνεργος. Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό, επειδή δεν το ξέρει κιόλας, θέλω να το κάνω έκπληξη. Ποτέ και όσες φορές έχουμε δώσει τραπέζι ή ταξίδι ή εισιτήριο σε άνεργο, ποτέ δεν έχουμε πει επίθετο. Έτσι, είμαστε διακριτικοί. Ναι, πάντα το μικρό λέμε, όχι ότι είναι ντροπή να είσαι άνεργος. Όχι. Έτσι, δηλαδή, όλοι περάσαμε. Όλοι περάσαμε από αυτό το στάδιο και πιθανώς αύριο να ξαναπεράσουμε. Δηλαδή, δεν είναι έτσι. Απλά ο άλλος μπορεί να μην θέλει, ρε παιδί μου. Εντάξει, ότι είναι σεβαστό. Χριστάρα μου, είσαι έτοιμος? Θέλω. Ναι. 8 παίχτες, γιατί 8, γιατί κόλλησαμε το 8, φίλε. Εντάξει, δεν πειράζει. Άμα έλεγες 7, θα ήταν ο αριθμός σου ψεύτη. Καλά, γι' αυτό πάντα δεν υπάρχει περίπτωση. Άκουγα χθες την αναμετάδοση. Αναμετάδοση από το 6-1 και λέει Μίχος, ο Δέλκος. Μίχος δίνει δίπλα για τον ψεύτη. Λέω, όχι, ρε. Είχαν παίχτη ψεύτη, ομάδα. Φίλε. Δεν υπάρχει. Έγραφε part-time και στο Γαύρο. Αυτός. Όταν έφυγε. Ήτανε παίχτης ανταποκριτής. Δεν γίνονται αυτά. Είχε και χάβο, είχε και χάβο και βούζα κάποια στιγμή. Έτσι. Βούζα, ναι, δε, αφού το είπαμε. Ναι. Το ιδανικό. Λοιπόν, θέλω να μου πεις μέσα στα επόμενα δευτερόλεπτα 8 παίχτες που το όνομά τους ξεκινάει από μη. Πάμε, εύκολο, πάμε. Από νι. Μη, μαμά. Μαμά, Μανολάς. Ωραία. Μητρόπουλος. Μπράβο. Γιέγκο. Γιέγκο Μαραντόνα, ναι. Σωστά. Μπόλωνη. Μπράβο. Μπέργκ. Ωραία. Μπατιστούτα. Ωραία. Συγχωρεμένος δικός μας στην άμυνα, τσιλάρι σας. Ναι, Μπιτσιμπόνας. Μπιτσιμπόνας. Μαυρομάτης. Εντάξει, αγόρι μου, εντάξει. Τέλεια. Λοιπόν. Θα πάει στο φίλο μας τον άνεργο που εσύ θα μας πεις ποιος είναι. Το Γιώργο θα Γιώργος. Σε ενημερώσω μετά. Τέλεια. Θες να μου πεις κάτι άλλο, Χριστάρα μου? Δεν είμαστε μόνο για το παιχνίδι, ό,τι θες. Τίποτα. Κοίταξε, αυτά που είπαμε τα είπαμε όλη την εβδομάδα. Να Τέλεια. Μην κουράζουμε. Θέλει όλοι, είπαμε, ζεστή καρδιά και κρύο μυαλό. Μπαίνουμε μέσα
τη φωνή μας την αφήνουμε στο κάγκελο και από εκεί και πέρα νομίζω ότι η ομάδα όσο και να προσπαθήσουν οι άλλοι, όσο και πρημοδοτημένοι να είναι, όσο και συσπηρωμένοι ή οτιδήποτε άλλο να είναι, θα λιώσουν. Έτσι. Θα λιώσουν και είναι κομβική σημασία θα αυτό το παιχνίδι. Θα γονατίσουν, θα προσκυνήσουν. Απλά γιατί πράγματα. Η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ ευνοϊκό πρόγραμμα τις επόμενες 2-3 αγωνιστικές και δεν είναι να κυνηγάς 5 και 6 βαθμούς. Πρέπει στο τέλος του πρώτου γύρου να είμαστε στη χειρότερη περίπτωση μείον 2. Έτσι. Όπως το λες. Φιλιά, γεια σου Κολομπάμπουε, γεια σου αγόρι μου, γεια. Πάμε τελευταία γραμμή. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις Κωστή μου. Καλά αδερφέ. Τώρα που είπες για το 6-1. Ναι. Ξέρεις ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού σε εκείνο το παιχνίδι, ε. Ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Μητρόπουλος. Δεν ήταν ο Μητρόπουλος. Για πες. Ο Τσαλουχίδης φίλε. Όχι, 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 όχι. Πες. Ήταν ο πιο ταυτός. Α, περιμένεις, περιμένεις. Πες σου, πες, γιατί δεν λες. Έχεις πολύ ήθος που προσπαθείς. Όλοι εσείς που δεν το παρατήσατε. Έχεις πάρα πολύ ήθος, αδερφέ. Πάρα πολύ ήθος. Άκουσα στη μετάδοση του μεταξύ Τσιπλάκης, φίλε. Δηλαδή, ο Τσιπλάκης, έτσι, που... δεν ξέρουμε τώρα, δεν τον βγάζουν πλέον στα ραδιόφωνα. Είναι εξαφανισμένος, ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος ζει, έτσι. Δεν νομίζω να έχουμε κανένα θέμα. Λοιπόν, ήταν σε εκείνο το μάτς και έπαιξε. Δηλαδή, αυτό που το συζητάμε τόσα χρόνια μετά, ο Τσιπλάκης το έζησε από μέσα, φίλε. Δεν γίνονται αυτά. Απίστευτα πράγματα, ρε φίλε. Απίστευτα. Κανένας τώρα να πει κανένα γράμμα. Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε. Παίζεις για τραπέζι στη Λαδόκολα, θα σου βάλω πάρα πολύ εύκολο το ωμέγα. Λοιπόν. Ευχαριστώ. Να πω 15. Βεβαίως, αν έχεις κάβα και για τον επόμενο. Λοιπόν, θέλουμε σε λίγα δευτερόλεπτα να μας πεις ποδοσφαιριστές, Έλληνες ή ξένους, δεν μας πειράζει, που το όνομά τους ξεκινάει από σίγμα. Πάμε, εύκολο. Καρτάδος. Ναι. Θωμάς, έπαιξες το 6-1. Θωμάς. Δυσύλλαβος. Σίγκας, αυτόν εννοούσα. Ναι, πάμε. Σταυρόπουλος. Μπράβο. Γαυγίζει Ιταλός, Μουντιάλ. Ο Τωτό. Σκυλάκι. Ωραίος, μπράβο. Έλα, 2-3 ακόμα. Μπορείς. Έρχεται να πάρει παραγγελία. Σερβιτόρος. Ωραίος. Ναι. Εντάξει, θα το δώσουμε. Αφού είπες 5, θα το δώσουμε. Θέλω να μου πεις μόνο απλά πριν φύγεις. Έτσι, έλα. Για τη Wikipedia της εκπομπής. Σε ποιες ομάδες έχει παίξει ο Σερβιτόρος. Ο Ελληνοαυστραλός σερβιτόρος. Ήρθε μαζί με τον Τζόνι Αναστασιάδη από την Αδελαϊδα. Ναι. Φοβερές πάσεις έκανε φίλε. Δηλαδή σέρβιρε συνέχεια. Συνέχεια. Να τον είχαμε τώρα ο Πρίγιοβιτς θα έκανε πάρτι. Τον έχουμε αλλά δεν τον βάζει. Λέω εγώ. Τον έχουμε. Ο Αφάνας για μένα έχει την καλύτερη τελική. Έτσι, να τρέχει και λίγο αυτό το παιδί. Να τρέχει και λίγο, τι να κάνει. Εντάξει, δεν μπορεί να τα έχει όλα τα χαρίσματα. Η άλλη έχει φοβερό κόλο, φίλε, αλλά είναι άβυζη. Τι να το κάνει. Δηλαδή, έτσι, τρομερό πρόσωπο και είναι, ξέρω εγώ, να πούμε, μύτη γαμψή. Αυτό το κομμάτι τώρα πρέπει να επικεντρώνεσαι στα θετικά. Στα θετικά. Να, αυτό λέμε. Δηλαδή, αυτό λέμε. Βέβαια. Πάνω απ' όλα άνθρωπο. Ευέλικτοι δεν είναι τώρα. Έτσι, αλήθειες λες. Αλήθειες λες. Δεν υπάρχουν άσχημες γυναίκες. Όχι, υπάρχουν άντρες που δεν πίνουν αρκετά. Έλα αγόρι μου, έλα. Πες ονοματεπώ, να έρθεις από εδώ. Μανώλης. Το άλλο μας το λες ή... Έλα μόλι, εντάξει. Παγορεύει. Για να ξέρω ότι θα είσαι εσύ που θα έρθεις να πάρεις το τραπέζι. Αλλιώς ναι, πώς ναι, θα σου δώσω το τραπέζι. Πες μου το αρχικό τουλάχιστον. Ή μάλλον Κωστή. Κωστή, όχι. Δώσ' το όπου θες. Σε άνεργο, σε πολύτεκνο. Ωραία. Όπως επιθυμείς. Όπως γουστάρεις. Τέλεια. Εντάξει, αγοράκι μου. Εντάξει. Ο Μανώλης το δίνει επίσης έναν άνεργο. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Έξι. Πιο πολύ για τον Ταβαντούρη γίνεται. Έτσι. Φτάνουμε στο τέλος. Μην ξεχνάτε για κλιματισμό το πρώτο όνομα Κλιμάρτ. Από τα αγαπημένα μου χαλιά παίζει τώρα, μιλάω πάνω στο χαλί, τι να κάνουμε. Κλιμάρτ Γραβιάς 67, 917, 646. Δεν απευθύνεστε πουθενά αλλού. Θα έρθει να σας περάσει το κλιματιστικό σας, έχει βάλει σε μεγάλα καταστήματα, σε εμπορικά κέντρα. Ο Κιωσές Κωνσταντίνος, αδερφός και ακροατής. Λέβητες αερίου, αντλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV και φυσικά κλιματισμοί Daikin. Και από εκεί θα έχουμε δώρα. Έτσι και ρολόγια δώσαμε και θα ξαναδώσουμε. Να πω ότι... Χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Tenda Home, 35 χρόνια εμπειρία σε τέντα, πέργολα, αντιανεμική ζελατίνα,
Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική, μπαμπάς και γιος, ο Γιώργος και ο Γιάννης Κατουρτζίδης. Αυτή είναι η αυθεντική γνήση. Τέντα Home. Και φυσικά Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιοι, 16 χρόνια νούμερο 1. Και εννοείται καλόε 23, 12, 200, 500, 44 και 90 τα 2 λίτρα φυσικής αλόης και αλόης μαστίχας και που είναι ευεργετικά για τον οργανισμό. Γεια σου Τσουκνιδούλα μου, γεια σου Τσουκνίδα. Φεύγουμε, Χριστάρα μου, καλημέρα Παοκάρα, βράζουμε εδώ μακριά, φάτε τους με τη φωνή για εμάς. Ξέρετε τι είναι να είσαι μακριά σε τέτοια μάτς. Πόσο πολύ ήθελαν αυτά τα παιδιά να είναι εδώ. Πόσο πολύ. Λοιπόν, ο Τσάβε λέει στον θρήνο μόνο σε μπιμπιπ θα πάει. Ο Τσάβε θα πάει στο θρήνο. Δεν ξέρω αδερφέ, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Έρχονται Δημήτρης, Χρύσανδος και Μάριος. Δεν φεύγει κανένας εννοείται. Είχα κορύβαντα πάνω από την κονσόλα. Είχα άνθρωπο να πούμε που είναι χιλιόμετρα. Χιλιόμετρα φευγάτος και μπροστά, Σωτήρη Δασκαλάτση, σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, bye, 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 bye.